Τώρα λοιπόν να σας πω, μπαίνοντας σε κανονική ροή εκπομπής πλέον, ότι ο άνθρωπος που είναι πλάι μου σήμερα, ξέρετε, η Παρασκευή είναι λίγο guest. Και μάλιστα επειδή τις πρώτες φορές δεν σας λέω κιόλας ποιος θα είναι, είναι τελείως guest, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα είναι, ξαφνικά εμφανίζεται ένας καπετάν Φάντης Μπαστούνη, μια έκπληξη. Λέω εγώ ένα κουλό εκεί στην αρχή και ψάχνω να δείτε ποιος είναι, ποιος είναι αυτός, τι είναι, τι κάνει κτλ. Στην περίπτωση του ανθρώπου που έχω δίπλα μου, σχεδόν ό,τι και να πείτε, μέσα θα πέσετε. Διότι είναι αυτά που λέμε, πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Γιατί υπάρχει ένα άνθρωπο που λέει, ρε φίλε, εγώ μεγάλωσα, ξέρω, πήγα σχολείο. Ήταν ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, υπάλληλος. Αυτό με έβαλε και εμένα εκεί πέρα, έμεινα εκεί. Μα, αυτό. Μα, παντρεύτηκα και μα. Αλλά έτσι μετά, ενδιάμεσα, έτσι. Έκανα και δύο παιδάκια. Α, εντάξει, καλά περνάμε. Τι να κάνουμε. Πάμε για τις διακοπές μας. 15 μέρες, χρόνο. Α, αυτή είναι η ζωή μας. Όχι. Αυτή, ναι, είναι μια ζωή που έχει πάει, ας πούμε, σε ρί. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, όπως ο σημερινός μου καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, που η ζωή τους πάει αλλού. Δηλαδή, ξεκινάνε από αλλού, πηγαίνουν αλλού. Αυτός αλλού ξεκίνησε. Πήγες στο σχολείο. Άλλα πράγματα πήγες σπουδές. Πήγες στα Χάνια, ξέρω εγώ, σπούδασε, έκανε αυτά. Εγώ θα γίνω, θα κάνω, θα δείξω. Γύρισε. Του άρεσε μια εκπομπή, ξέρω εγώ, άρεσε να την ακούει. Ταυτόχρονος σκίτσαρε, έκανε διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ κτλ. Μετά το αρχίσαμε, το μάθατε και εσείς οι πιο έτσι, παλιά ακροατές της εκπομπές ως σκιτσοφρενή. Σκιτσοφρενή δολοπλόκο με το τιμόνι στα πολύ πρώτα του. Σκιτσοφρενής μετά σκέτο. Είναι ρε παιδί μου, αλλά με το για τους πιο καινούριους είναι πώς το περιμένει ο στόικα, στοϊκά, έγινε στόικα και τελειώσαμε, γιατί είναι πια δικό μας παιδί. Έτσι και ο σκιτσοφρενής έμεινε σκέτο σκιτσοφρενής. Και εν πάση περιπτώσει, να μην συσταμπολόγω, πήρε διάφορες στροφές η ζωή του μετά από εκεί, τόσο που θα έλεγα πλέον να θεωρείται από τους... από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα ΜΜΕ ως βασικός στέλεχος του χώρου, έτσι με έναν τρόπο. Μην κάνεις ματάκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, ο οποίος όμως πέρα από την δουλειά η οποία τον σιτίζει, είναι γνωστός, θα έλεγα, στον ευρύτερο κύκλο των θαυμαστών του, πλέον και ειδικά τον τελευταίο καιρό, ως ο άνθρωπος λογοπαίγνιο. Εντάξει, εδώ μας έχει ζαλίσει τα καμπανέλια, κανονικά, έτσι. Δηλαδή, κύριε Συγκέρι, ο Βαγγέλης που είναι δίπλα μου, τώρα στο λέω να τα πω και λίγο πιο έτσι απλά, αν τύχει και τον έχετε φίλο σας, ή αν είστε άτυχοι και τον έχετε φίλο σας και μπείτε μια οποιαδήποτε τυχαία φάση να δείτε τι γίνεται, ή μια οποιαδήποτε τυχαία φάση κάνετε scroll στο timeline σας και δείτε το όνομά του, δύο πράγματα που περιμένετε δίπλα. Ή θα δείτε έναν πίναχα, εντάξει, ένα πίναχα ζωγραφικής, ωραίο αυτό, με μια επεξήγηση, εντάξει, μη σας πω τι, κουκουρούκου, λοιπόν, ή ένα λογοπαιγνιάκι. Ένα λογοπαίγνιο, το οποίο ως λογοπαίγνιο θα είναι επιτυχημένο. Εντάξει. Το οποίο όμως ενδεχομένως να μην θεωρείται πάρα πολύ νόστιμο από κάποιους, να το πούμε έτσι. Αλλά θα γίνει αυτό. Γιατί αυτό. Και για την τελική ανάλυση, Βαγγέλη, αυτή είναι η ζωή σου. Δεν νομίζω ότι είπα ψέματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περίμενα τουλάχιστον να πάει μέχρι 10:30 η περιγραφή. Όχι. Και πολλά είπα. Τι μάζεψες. Και πολλά είπα. Ρε παιδί μου, όχι, πια ως ένας άνθρωπος που έχει απομακρυνθεί πολύ από αυτή τη φάση και δεν λειτουργεί πια το μυαλό μου, ας πούμε, λειτουργεί σε συγκεκριμένα modes πλέον, εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι, ενώ δουλεύουν κανονικά, κάνουν τις υπόλοιπες δουλειές, μπορούν ταυτοχρόνως να κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά μην το κάνουν μία φορά τη μέρα. Δεν είναι έξω που κάποιος λέει, α, εγώ τώρα διάλειμμα στη δουλειά, ωραία φίλε, έχει ωραία μέρα, θα πάω στον πάρο, θα τραβήξω μια φωτογραφία, θα την ανεβάσω στο ίντερνετ. Αφού μπορεί να το κάνεις μία φορά τη μέρα, okay. Λοιπόν, όχι, εσύ μπορεί να ασχοληθείς 30 φορές τη μέρα, ναι. 50 φορές τη μέρα και να κάνεις αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά, δεν ήθελα να σου το πω εκ των προτέρων, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον εθισμό σου. Α, είναι intervention, δηλαδή ξαφνικά. Δεν είπα, εγώ δεν είπα. δεν λέω τέτοια πράγματα, ούτε ξέρω αυτά που λες. Εγώ πάμε να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Ξαφνικά τώρα μπει ψυχολόγος σε λίγο. Δεν σου είπα κιόλας ξάπλω στον τιβάνι και μίλησέ μας για τον πατέρα, αλλά σου λέω λίγο να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα.
Καταλάβες. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πράγμα, γιατί είναι θεματάκι, δηλαδή. Καταλάβες ναι, τι γίνεται. Ναι, βλέπω εδώ τα μηνύματα συμπαράστασης. Ναι. Δεν διαβάζονται. Όχι, δεν ναι. θα διαβάσουμε τώρα τουλάχιστον. Δεν διαβάζονται και γενικά, δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Δεν το νιώθω πάντως έτσι, σαν εθισμό. Ναι. Είναι η φάση, θα περάσει κάποια στιγμή. Πιστεύω είναι, κάνει κύκλους η ζωή, κάνει κύκλους και τα λογοπαίχνια. Ακούτε τώρα, έτσι. Ναι. Ακούτε τώρα τις μεγάλες σοφίες. Έτσι. Θα περάσει και αυτό. Θα περάσει, το λέμε σαν να είναι κάποια ασθένεια, αλλά μάλλον μπορεί να είναι και ασθένεια. Θα περάσει. Μα το κάνει κύκλο στη ζωή. Είναι μια μεγάλη ατάκα. Σε μια καταπληκτική σειρά βίντεο που είχε βγάλει το ισπανικό περιοδικό ποδοσφαίρου Λίμπερο. Είναι από τα πιο ωραία, νομίζω, αθλητικά διαφημιστικά κλιπ που έχουν γίνει. Έκανε 3-4 διαφορετικά κλιπάκια περιοδικό. Και το κόνσεπτ ήταν ότι γυναίκες εξηγούν στους φίλους τους κάτι που θέλουν να τους πούνε. Απλώς ένα βιντεάκι για παράδειγμα ήταν μια γυναίκα που ήθελε να πει στο φίλο να κατεβάσει τα σκουπίδια. Εντάξει, στο συγκεκριμένο που έχει τη συγκεκριμένη ατάκα είναι μια γυναίκα που ήθελε να πει στο φίλο της ότι η σχέση τους τελειώνει. Ωραία. Και τα λένε οι γυναίκες αυτές για να τα καταλάβουν καλά με ποδοσφαιρική ορολογία. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή του λέει, κοίταξε, άκουσε, του λέει. Όταν ένας προπονητής πηγαίνει σε μια ομάδα, μεγάλη, ειδικά προσεκρωμένη, ένα χρόνο, δύο χρόνια, βαριά. Γιατί μένει ένα χρόνο, δύο χρόνια? Γιατί σιγά σιγά οι παίκτες το βαριούνται, βαριέται αυτός τους παίκτες, οι αντίπαλοι προπονητές αρχίζουν και διαβάζουν το παιχνίδι του και γίνεται προβλέψιμος. Εντάξει, δεν έρχονται οι τίτλοι, μειώνονται τα γκολ, εν πάση περιπτώσει, πέφτει σε μια έτσι ψωσάπη. Και τι σημαίνει όλο αυτό? Λέει ότι έκανε κύκλο, έκανε τον κύκλο του ο προπονητής στην ομάδα. Έτσι λοιπόν και η σχέση μας. Το κατάλαβες. Λοιπόν, και έτσι είναι αυτά τα βίντεο κλιπ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη, ναι, σε διάκοψα όμως. Ούτε με διάκοψες, ήταν μια χρήσιμη παύση αυτή. Για να σκεφτώ ότι αυτή την περίοδο ναι. η τέχνη και τα λογοπαίχνια έχουν γίνει ένας αχταρμάς και δεν νομίζω να κρατήσει πάρα πολύ αυτό. Δεν έχει σημασία, Ευαγγελία. Θα κρατήσει, δεν κρατήσει, τέλος πάντων δεν μπορούμε να προβλέπουμε το μέλλον. Μπορεί. Δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Έχει πει δύο μεγάλες αλήθειες σε τρία λεπτά. Πάμε. Η ζωή κάνει κύκλους και τελικά πάμε. Ναι, δεν έχω άλλα στερεότυπα τώρα αυτή τη στιγμή να πω. Δεν έχει τώρα, στο επόμενο ημίωρο. Στο επόμενο ημίωρο θα είμαστε γεμάτοι. Μπορεί να έρθουν και λογοπαίγνια ξαφνικά, έτσι όπως έρχονται το πουθενά. Α μην προμηνύουμε. Όχι, ρε, εντάξει, θα να πω εξή. Εμμονές στα social media έχουμε δει πολλές. Και είναι φυσικά εμμονές μεταφερμένες από τη ζωή. Αλλά η δικιά σου είναι επί τούτου, ρε παιδί μου. Είναι επί τούτου, είναι ναι. εκεί. Και είναι, και... είναι σαν να λειτουργεί ένα αυτόνομο section στο κεφάλι σου. Είναι εν ώρα εργασίας, αυτό είναι το χειρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή βρίσκω τα κενά και σε αυτά τα κενά πρέπει να συμπληρωθούν χώροι και χρόνοι που θα τελειώνει, ξέρω εγώ, ένα κείμενο, mm-hmm. που θα τελειώνει μια φωτοσοπιά, θα τελειώνει ένα μοντάζ και εκεί πρέπει να χωθεί είτε η τέχνη, είτε το λογοπαίγνιο, το λογοπαίγνιο που είναι τέχνη, γιατί κάποιοι... Σέπο... Και αυτό λειτουργεί επί 24 ώρου βάσης, αυτό είναι το χειρότερο. Οπότε μη φοβάστε μάλλον ότι μπορεί να ανοίξετε 4 ώρα το πρωί και να μην δείτε, να είμαστε online και να... Α, όχι, από αυτό δεν έχουμε παράπονο. Είμαστε 24/7 μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά και πάλι μπορείς να ανατρέξεις στα παλιά, υπάρχει ολόκληρο αρχείο, υπάρχουν όλα, είναι οργανωμένα, μην ανησυχείτε, δεν θα χάσει κανείς. Και τώρα που το λες, δεν θα ήταν όμορφο για την ανθρωπότητα και για όλο τον κόσμο, όπως υπάρχουν αντίστοιχα τα 24-ωρα μαγαζιά, τα 24-ωρα περίπτερα, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι, τα 7-Eleven, ας πούμε, να αντίστοιχα. Να περνάμε με το αυτοκίνητο και να τους το λέω από το... Όχι να τους λες τέτοιο, αλλά να υπάρχει, να είσαι, ρε παιδί μου, να είσαι κατά κάποιο τρόπο ο doctor of the lonely hearts. Δηλαδή, υπάρχουν ναι. άνθρωποι που το βράδυ συγκεκριμένα, άλλο τη βρίσκει, ξέρω εγώ, την παρηγοριά του σε ένα ραδιόφωνο. Άλλο τη βρίσκει. Ναι. Εντάξει, στο Facebook όμως δεν έχω να το δηλαδή. Το να μην σκρολάρεις είναι ένα πράγμα. Το να ξέρεις ότι θα μπεις κάπου και θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι online και θα είναι στη φάση, θα είναι εκεί για να σε ακούσουν, είναι σημαντικό. Μάρκ, αν ακούς αυτή τη στιγμή, έτσι, εγώ μιλάω για μια υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Η οποία όμως την εσύ λες, μπορείς να την. Εσύ λες δημόσια και μπορεί να χάσει αυτή τη στιγμή την ιδέα. Μα το κάνει τόσες φορές. Τόσο ναι, αυτοπειράτε το έχουμε χάσει από εδώ πέρα, Ευαγγέλη. Mm. Τόσες ιδέες έχουμε πει. Δεν μας έχουν ακούσει. Παντού μας ακούνε. Πια όλα λέμε κάτι τώρα, σε 10 λεπτά θα ψιθυρίζουν στα αυτή του Τραμπ. Α, νόμιζα στην κυρία Γεροβασίλη, αλλά πήγε πολύ πιο... Ποια Γεροβασίλη, τώρα μιλάμε για παγκόσμια πράγματα, ναι. είναι εύκολα αυτά. Λοιπόν, να υπάρχει... Έκανες τράμπα.
Καλό! Ήταν πολύ άσχημο. Ένα μηδέν. Λοιπόν. Ότι θα μπορούσε μόνο να υπάρχει μια υπερίσα που δεν μπορεί, παιδί μου, να τη βρει. Αλλά και ο άλλο λέει θα μπω σε ένα τσάτ. Ακόμα δεν μπορούσε να μπει σε ένα τσάτ, σε ένα φόρουμ, α πούμε, για να συζητήσει. Σου λέει ο άλλο λέει ραδιόφωνο. Ο άλλο σου λέει εγώ θα πάω τηλέφωνο ένα φίλο. Αν έχει ένα φίλο. Όμω το να ξέρει ότι υπάρχει ένα σιγουράκι. Είναι σημαντικό, γιατί μπαίνω σε ένα φόρουμ πληγωμένες καρδιές. Οι πληγωμένες καρδιές το ξέρουν μόνο και ψάχνω να βρω, ας πούμε, στα ψευδομόδια. Ξέρεις ότι ο Βαγγέλης είναι εκεί. Ότι μπαίνω και ότι ο Βαγγέλης θα είναι εκεί. Ο Βαγγέλης θα του πω: γεια σου, Βαγγέλη, τι κάνεις. Και θα μου πει: είμαι εδώ για σένα. Είμαι εδώ. Είμαι ξύπνιος. Ναι. Είμαι εδώ για σένα. Πες μου τι θέλεις. Τώρα μπορεί να τον οδηγήσω, ξέρω εγώ, να κλωτσίσει το σκαμνάκι και να. Όχι, δεν θα είναι. Ποτέ δεν ξέρει τι θα διαβάσει. Πώς του τρίβει του καθενός. Δεν κλωτσάμε τα σκαμνάκια. Δεν τα κάνουμε αυτά τώρα. Γιατί το λες αυτό. Καλά, δεν σου είπα τι θα είναι την πάνω πλευρά του σκαμνιού. Το μόνο περίμενα αυτό, περίμενα μόνο αφού δεν το έκανε ο Καραβέλας, δεν το κάνει κανένα. Δηλαδή ο Νίκος ο Καραβέλας τον άκουσα 10 φορές και τις ξέρω εγώ 5 από αυτές νομίζω ότι έφτασε στο τσακ να το πει. Δηλαδή θυμάστε αυτά τα πράγματα ωραία που έλεγε. Είναι ένα υπέροχο βράδυ απόψε. Ένα υπέροχο βράδυ στα Πατήσια. Ένα υπέροχο βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Ένα μαγευτικό φεγγάρι. Εσύ ειδικά που μένεις ψηλά εκεί στο δώμα των δικών σου αυτή τη στιγμή, κάνε ένα έτσι και δες το φεγγάρι το γεμάτο. Βγες έξω, βγες στο μπαλκόνι, βγες στην ταράτσα, πήγαινε στα κάγκελα, δες το φεγγάρι. Και έφτανε μέχρι εκεί και λέω τώρα θα το πει. Τώρα θα το πει. Ανέβα. Θα το πει, ανέβα. Κάνε κάτι. Το άφηνε το ελεύθερο μετά να παίξει μόνος του. Του έδινε όμως την κατευθυντήρια γραμμή. Έτσι. Ναι. Και έτσι. Κάνε παιχνιδάκι. Έτσι και έτσι είναι το σωστό. Έτσι Βάζελ. Μάθαμε από μικρά παιδιά. Έτσι μάθαμε μικρά παιδιά. Εντάξει, με Καραβέλα μεγαλώσαμε. Ρε, εσύ, Βαγγέλη, τι να κάνουμε. Με Καραβέλα μεγαλώσαμε. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλο μεγαλώσαμε. Με Ηλία Ξινόπουλο μεγαλώσαμε. Ο Τσαουσόπουλος δεν μεγάλωσε εκείνη. Τσαουσόπουλος δεν μεγαλώνει, φίλε, ποτέ. Τσαουσόπουλος είναι ο δικός μας Ντόριαν Γκρέι. Ναι, σωστό. Γιατί να μεγαλώσει. Κάποιος δεν πρέπει να τσεκάρει όμως το. Ποιο. Το σπίτι του, ξέρω εγώ, πάνω, αν υπάρχει κάποιο πίνακας καλυμμένος, δεν ξέρουμε ποτέ. Τι. Το πρόσωπο του Μιχάλη. Ποτέ δεν ξέρεις που έχει πουλήσει ο καθένας την ψυχή του για να. Μάλιστα. Αν τις βάθειες. Όχι. Όχι, φίλε μου. Ο Μιχάλης είναι natural. Ναι, όσο υπάρχει βαφή για τα μαλλιά. Άστα τώρα αυτά. Σας πονάει η βαφή. Σας πονάει η βαφή επειδή παραμένει αγέραστος και επειδή κάνει αυτά τα οποία εμείς έχουμε κόψει από τα 30 μας. Και είναι στα ντεξ. Μπορεί να είναι στα ντεξ 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν σε χάλασε. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. 3 ώρες εκπομπή κάθε πρωί πρώτη. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα. Πόσο να αντέξει, ρε φίλε, όσο αντέξει. Πόσο θα αντέξει. Α! 2-0 και είναι ακόμα 10 και 28. Πώς θα βρείτε στο. Ορίστε, και ήρθαν οι πρώτοι, ο πρώτος φίλος ο Θάνος από την Καλλιθέα. Μάλιστα. Να μας πει πώς θα βρούμε στο Facebook το Βαγγέλη. Γιατί να το βρείτε, αυτό ήταν. Είσαι σίγουρος, θέλω να μου στείλεις άλλο ένα μήνυμα. Δηλαδή βλέπεις το δόκανο και λες, α τι ώρα να πατήσω. Όχι, δεν πατάς. Βλέπεις το τυράκι, το πιάνεις από την παγίδα. Όχι, θα δούμε. Α, θα τον βρεις, μπορεί και να σε βρει, ποτέ δεν ξέρεις. Και αυτό είναι και διπλής, μπορεί να σε βρει. Να. Ναι. Το σαν το μουζουράκι ακούγες σε ρετσαό, θα το πάρω σκοπλιμέντο ή ως... Ναι, στο κομμάτι που έκανε στον Καραβέλα, ναι. Μάλλον, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, είμαι σίγουρος, πες το, ορίστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με δική σας ευθύνη, ψάχνετε το όνομα Βαγγέλης Χαντζής. Προσέξτε, όχι Χατζής, Χαντζής με N, με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα ψού, το σώρος δεν μπορώ να πω γιατί είναι 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά σε μία από τις 3 special, θα μου επιτρέψετε, σημερινές μουσικές επιλογές. Υπάρχει ένας διπλός λόγος που ακούσαμε την Εσμεράλδα. Ο ένας λόγος και ο πιο σημαντικός είναι το αγαπημένο τραγούδι του Καβαδέα και των δυο μας. Το αγαπημένο μελοποιημένο ποίημα του Καβαδέα, για να το λέω πιο σωστά, και των δυο μας. Και το δεύτερο, ότι εντάξει, είναι η Εσμεράλδα, κολλάει στη μέρα. Φυσικά. Κάπως έτσι, και κάπως έτσι στη μέρα. Έτσι με γυναικεία, ονόματι γυναικεία θεματική θα είναι και τα
και τα επόμενα δύο τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το μήνυμα τι έχετε πιει καβαδία παρασκευιάτικο. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το παρασκευιάτικο. Άλλωστε, έχουμε υποστηρίξει και πει, εντάξει, δεν είναι καμιά τρομερή σοφία, τριψήφιο αριθμό φορών σε αυτή την εκπομπή, ότι το επιχείρημα, τα επιχειρήματα που περιλαμβάνουν τις λέξεις πρωινιάτικο, μεσημεριάτικο, απογευματιάτικο, βραδιάτικο, δευτεριάτικο, τριτιάτικο, τεταρτιάτικο, πεμπτιάτικο, παρασκευιάτικο, σαββατιάτικο, κυριακάτικο, είναι υπέροχα. Τα να πάμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα. Ναι, και δηλαδή, κρύβουν ουσιαστικά. Πιο εποχιακά δηλαδή. Τι? Και πιο εποχιακά. Τι παίζεται χριστουγεννιάτικο, ξέρω. Ναι, παίζουν και τα πιο εποχιακά. Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά ουσιαστικά μασκαρεύουν την ένδυα επιχειρημάτων. Α, το μασκαρεύουν είναι επίσης εποχιακό για την. Μπράβο. Κυριάτικο. Ναι, δύο-ένα. Ναι, δύο-ένα. Περίπου. Εντάξει, ναι. Σ' άλλο επίπεδο. Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6 και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Παλούωτολο στη ρύθμιση των ήχων. Όχι στις μουσικές επιλογές, πρέπει να το πούμε σήμερα. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για μετά τις 12. Ξέρετε, ανοίγουν οι γραμμές. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Τώρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο σταθμό και την εκπομπή, οι τρόποι είναι οι εξής. Από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και αποστολή στο 19-6-19-0-31 η χρέωση. Από το ίντερνετ μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά στην κεντρική εκεί που λέει Radio Live, ανοίγει ο Media Player, μαζί του μια φόρμα μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr παραδοσιακά τα email σας οποτεδήποτε θέλετε. Και υπενθυμίζω fightclub2.0, γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής, και ακριβώς το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν άνευ διαφημίσεων και με πολλά ωραία καλούδια μέσα το Fight Clubικό Application. Ο Σχιτσοφρενής, a.k.a. Ευαγγέλης Χατζής και ο Γιάννης Τσαούσης βρίσκονται στα μικρόφωνα. Έχουμε ένα κάρο παιχνίδια σε εξέλιξη, αλλά θα πούμε τα τελικά. Νομίζω καθώς να θυμίσω από νωρίτερα τα Euroleague-κά, γιατί θα μας πάρει μετά, γιατί θα τα ξεχάσω. CSKA Olympia 101-95, FES Barcelona 92-70 και Μπουντούτσινος Ολυμπιακός 76-89. Σε εξέλιξη θυμίζω ότι έχουμε μόνο τον Μπασκόνια Χίμκι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 57-48. Έχει ξεκινήσει καλύτερα η Μπασκόνια την τρίτη περίοδο. Είμαστε περίπου στα μέσα της. Και στο ποδοσφαιρικό κουπόνι έχουμε ένα σκασμό παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να σας πω τα τελικά των 8.30, γιατί αυτά τελειώσανε. Plusity Passing Marsfeld Donauen, Βαγγέλη φίλες και φίλοι, 0-1. Traiskirchen Stadlau 1-0. Και Δυναμό Βουκουρεστίου Κάτι Ντουναρέα 2-0. Το Κάτι είναι κάτι που υπαρκτό, αλλά δεν το βλέπω. Ξέρω εγώ, Δυναμό Βουκουρεστίου 1900 κάτι. Ναι. Δεν είναι χωρίς, η κλασική. Ναι. Λοιπόν, Juventus Udinese είναι στο 2-0. Werder Schalke στο 1-1. Στα σημαντικότερα πλευρά ονομάτων υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτά. Αυτά νομίζω. Λοιπόν. Και όχι, για τον Μπαμπούνσκι, παιδιά, δεν έχουμε τελειώσει. Με τον Μπαμπούνσκι, εσείς καταρχάς δεν ήταν με τον Βαγγέλη. Πρέπει να πούμε. Συζήτηση που ξεκίνησε. Η συζήτηση για τον. Για την επίδραση του Μπόμπα Μπαμπούνσκι από την αναγέννηση γιος στις μέρες μας έχει ξεκινήσει, θυμίζω, το Σεπτέμβριο του 2016 και δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Ναι. Εντάξει, γιατί έτσι συμβαίνει με αυτές τις συζητήσεις. Δεν είναι. Η συζήτηση για τον Μπόμπα Μπαμπούνσκι δεν μπορεί να είναι μια πεπερασμένη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή. Είναι όπως τα μεγάλα φιλοσοφικά, θεολογικά και ηθικά ζητήματα τα οποία διατρέχουν τους αιώνες. Δεν κλείνουν ποτέ. Απαντιούνται, δεν σημαίνει ότι κλείνουν όμως. Κατατίθενται απόψεις, ναι. Γίνονται συμφωνίες, διαφωνίες, προχωράμε, έτσι, διευρύνουμε, εμβαθύνουμε και δεν κλείνει ποτέ η συζήτηση. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς και με τον Μπόμπαν τον Μπαμπούσκι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μέρες σαν και αυτές δεν ξέρω αν μου αρέσουν πιο πολύ αυτοί οι οποίοι ποστάρουν ορθά. Πώς το λένε, φεμινίστρες, σουφραζέτες κτλ. Αυτοί που ποστάρουν ή την κόμενά τους ή γλυκανά άλλα τα μηνύματα τα οποία είναι, ξέρεις, υπέρ της γυναίκας, αλλά τύπου Μέρη Βοιατζάκη Ντούζα. Δηλαδή, ναι. Μια γενικότητα, είστε όλες. Ναι, σας αγαπάω. Όλες, ναι, υπέροχες, ναι. Καταπληκτικές κτλ. Ή
αυτή η τρίτη κατηγορία που υπάρχει και αυτή, οι οποίοι προσπαθούν να θυμίσουν στους δεύτερους ότι η μέρα δεν είναι έτσι γενικός για τις γυναίκες, αλλά είναι ειδικός. Είναι για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι για την ισοδοσία, για τις γυναίκες γενικώς. Αλλιώς να ποστάραμε Μόνικα Μπελούτσι και θα τελείωνε η ιστορία. Ποστάραν χτες Μόνικα Μπελούτσι για το νέο αίσθημα. Το 36χρονο. Είναι παλιότερο τώρα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, πιο. Ναι. Είναι 2-3 ημερών πια. Ναι, εξελίσσονται ταχύτατα, Βαγγέλη μου, τώρα αυτά. Εσύ με ποια κατηγορία από αυτούς? Υπάρχει και τέταρτη κατηγορία. Για πες. Υπάρχει και η κατηγορία ότι δεν γιορτάζουμε τις γυναίκες μόνο σήμερα, τις γιορτάζουμε 365 μέρες. Βέβαια, και υπάρχουν και οι αρκετοί επίση μέρα τη γυναίκα σήμερα, γιατί οι άλλε 304 τι είναι. Όχι, υπάρχουν και πιο αστεί, τέλος πάντων, δεν θα βάλω ταμπέλες εγώ μέσα εισαγωγικά. Ημέρα άντρα έχουμε, ημέρα. Υπάρχουν υποκατηγορίες που μπορεί να σε φτάσουν σε πάρα πολύ. Σε υποφακέλους οι οποίοι θα χαθείς. Αλλά εσύ με ρώτησες για συγκεκριμένες τρεις. Μ' αρέσουν οι υποφακέλοι. Ναι. Γιατί κρύβουν τα μυστικά τα μεγάλα στους υποφακέλους κρύβονται. Τώρα μιλάμε σαν. Ναι. Ναι. Με ονόματα όπως εγώ, ξέρω, εκαθαριστικά περασμένων ετών. Ναι, ναι. Ήλι, ξέρω εγώ. Ήλι β' γυμνασίου. Ήλι είναι θραυστομηχανική, ξέρω εγώ, τεπέκ του εξαμήνου. Ναι. Θραυστομηχανική, είπες. Υπάρχουν, ναι, πάρα πολλά. Στο μικρόφωνο. Υπάρχουν, εντάξει, μαθήματα τώρα. Δεν κάτσω. Αν θες να με βλέπεις, αν δεν μπορείς να σου λείπω τόσο πολύ. Θέλω τα μάτια από εκεί. Ναι, και γίνα το μικρόφωνο. Και γίνα το μικρόφωνο και βλέπαμε. Ναι. Ζωντανή εκπομπή, έτσι. Πάμε. Έτσι, συμβαίνουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Από πρώην φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρητής σε τμήμα που. Θραυστομηχανική. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει ρευστομηχανική. Υπάρχει μηχανική. Τι είναι η θραυστομηχανική? Μηχανική ή για. Και σκεσέ. Τώρα θα κάτσουμε να αναλύσουμε. Όχι, δεν θα αναλύσουμε. Ναι. Θα μου πεις όμως ένα γρήγορο. Όχι, στο γρήγορο δεν θα γράψω. Αυτό θέλει ανάλυση. Αυτό θα κάτσουμε ένα δύο. Σοβαρά τώρα. Είναι ένα είδος μηχανικής. Υπάρχουν. Με τι ασχολείται, ρε παιδί μου? Δεν ήταν στο κύκλο που είχα, ήταν σε κύκλο που δεν πήρα. Πες μου, δεν θυμάμαι. Ναι, πες μου, δεν θυμάμαι. Δεν είναι ποτέ. Απλό. Πες μου, ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν δικάζεσαι. Είδες ότι προσπαθώ να το παλέψω να σε πάω αλλού και με ξαναγυρίζεις πίσω. Δεν θα σε γυρίζα αν δεν μου έλεγες για τις δύο ώρες. Ναι. Άρα, μόλις δύο, λέω το μια μισή ώρα θα ήθελα να γυρίσω να διαβάσω γι' αυτό. Και το επόμενο μισάρο θα το εξηγούσα. Ναι. Λοιπόν, ναι, για σένα τον έναν που ρωτά, συγγνώμη τώρα. Ναι. Θα έχουμε εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 την επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι με τον κύριο Τσακίρη, με τον στον οποίο αναφέρεσαι. Θα έχουμε τον κύριο Τσακίρογλου. Τσακίρο. Ο κύριο Τσακίρη, εκτός από τον Πανιόνι, μπορεί να αναφέρει τα πατατάκια, δεν ξέρω αν είναι. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε προεπισκόπηση σεζόν Φόρμουλα 1 την επόμενη Παρασκευή. Εδώ, 15 Μαρτίου, φουλ χορταστικό δίωρο με Βασίλη Τσακίρογλου. Ναι, αφού ρώτησε. Λοιπόν, αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από όλες αυτές τις κατηγορίες, εσύ πού προσχωρείς, κατά κάποιο τρόπο? Δεν προσχωρώ σε κατηγορίες τέτοια μέρα. Εγώ έκανα λογοπαίγνιο, κορίτσια βγαίνω. Δεν είναι λογοπαίγνιο ακριβώς, τέλος πάντων. Κορίτσια. Για μας είναι. Στην καρδιά σας είναι όλα λογοπαίγνιο. Βγαίνω, θα πάω με τα κορίτσια για ποτό. Μαμά, βγαίνω, θα πάω με τα κορίτσια για ποτό. Σουφραζέτα να πάρεις. Ναι. Ναι. Εντάξει, όχι, ήτανε. Ήταν. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς λογοπαίγνιο. Ήταν λογοπαίγνιο, ήταν. Ήταν ενιοπαίγνιο, θα λέγαμε. Ναι. Κοντινό. Αυτό. Εκεί κατηγοριοποιούμαι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο άσχετος της ημέρας που θα πει τι λέγεται, θα περάσει και θα συνεχίσουν οι άλλοι τις αναλύσεις και τα. Και το δράμα, γιατί εξελίσσεται σε δράμα πάντα μια τέτοια μέρα. Αυτό είναι. Εκ των ούκων, ότι θα φτάσουμε στο δράμα. Μάλιστα. Μάλιστα, θαυμάσια. Ωραία, βλέπω εδώ πέρα. Ενηματάκια. Ναι, παιδιά, εννοείται. Καμία εκπομπή της Παρασκευής με έναν guest που έρχεται έτσι κουκουρούκου. Δεν μπορεί να σας αρέσει όσο μια εκπομπή που είναι Δευτέρα με Πέμπτη με τους ίδιους προσέγγιους. Εννοείται. Εννοείται. Α, μην καταδικάσετε, δεν πειράζει. Να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τη φωνή και το. Όχι, δεν είναι προσπαθήσουμε και δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται να προσπαθήσετε έτσι κουκουρούκου για ένα-δύο ώρα απλώς να σου μεταδώσει ακριβώς τη φάση όπως είναι τις υπόλοιπες μέρες. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αδύνατο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα, τέτοια μέρα, ναι, μέρα της γυναίκας, έπρεπε να είναι ο Κώστας εδώ. Είναι μια μέρα που είναι. Είναι δική του κατά κάποιο τρόπο. Κομμένη και ραμμένη, ναι, στο 1,98 του, ξέρω πώς ναι, είναι. Όχι, ναι, τόσο είναι. Τόσο. 97, ναι, νομίζω. 97. Δεν είναι, αλλά το πρόβλημα είναι. Ανάλογα το κούρεμα.
Δεν άλογα το κούρεμα. Είναι η τελευταία φορά που πήγε, σούπα. Τον μέτρησε 92, νομίζω, και έγινε έξαλλο. Πήγαν καταγραφή στο αστυνομικό τμήμα. Και ήταν και γυναίκα. Και τη λέει, τι είναι 92, κοπέλα μου. Της λέει, τι είναι 92. Δεν είχε κοιμηθεί καλά. Για 92, με βλέπετε. Ναι, δεν είχε τεντωθεί. Μάλλον. Καλά, δεν ξέρω τι έκανε το βράδυ, αλλά. Μάλλον. 92 δεν είναι σίγουρα. Δεν συρρυκνώνεται σίγουρα. Μπορώ να το πω αυτό. Οπωσδήποτε. Είναι δεδομένο, οπότε δεν. Δεν τίθεται, δεν τίθεται θέμα. Εσύ τώρα που ζεις όλη τη μέρα στο Facebook, γιατί, okay, εμείς ξέρεις, κάνουμε κάποιες βόλτες. Είμαστε περαστικοί, κάτι διαβάζουμε, μπορούμε να γράψουμε και μια βλακεία κτλ. Okay. Εσύ που ζεις όλη τη μέρα στο Facebook, τι λες τόσο, πού είναι η φάση πια? Δεν μπορείς να την παρακολουθείς τη φάση, γιατί. Υπάρχει φάση, ή εξακολουθούν και υπάρχουν. Έχω την πάντα ότι υπάρχουν εκατοντάδες μικρόκοσμοι. Αυτό είναι. Του καθενός, ναι, με το τους οποίο φίλους δεν έχει αλλάξει, και τους παραφίλους. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Απλά εξελίσσονται άλλα πράγματα. Δηλαδή πλέον υπάρχουν αυτό, η καινούρια μόδα, ας πούμε, των ημερών που μας κάνει έξαλλους. Ναι. Πέρασε, ας πούμε, η μόδα του κάνω live τα μπουζούκια από τις μουσικές σκηνές. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί δεν έλεγε τίποτα αυτό. Εντάξει, πέρα από το να τρως megabyte στο. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, κάτι, okay. Και οι ιστορίες επίσης. Είναι ιστορίες, ναι, που κάνει και προσθήκες. Το stories, εντάξει, είναι όταν εξαγοράστηκε το Instagram, ναι, από το Facebook, επειδή το Instagram λειτουργούσε με stories, μεταφέρθηκε. Ναι, απλώς πρακτικά θέλω να πω, ενδιαφέρον ελάχιστο, ανύπαρκτο, ναι. Ναι. Okay. Πέρα από το να το βλέπεις στο smartphone σου συνέχεια πάνω-πάνω, αυτό έχει το. Έτσι λειτουργεί το story, δηλαδή δεν κατεβάζεις timeline. Περνάνε τα stories κάθετα στην κίνηση του timeline. Okay. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Όχι για όλους μας. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, okay. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, η καινούρια μόδα μετά το live είναι να κάνουμε ομαδική προβολή. Δεν έχω πει ποτέ. Λέει, σου έρχεται η ενημέρωση, ο τάδε φίλος σου κάνει ομαδική προβολή κάποιου βίντεο, δεν ξέρω, δεν έχω μπει. Τρομάζω. Τι πάει να πει ομαδική προβολή, δηλαδή γύρισε ένα βίντεο. Καλεί τους φίλους του να, ναι, συμμετέχουν στην ομαδική προβολή κάποια. Είναι παρεάκι, δηλαδή είναι bonding. Είναι bonding. Δεν ξέρω τι είναι. Του Noah's Better που έλεγε. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Τον Εξαρχάκου. Okay. Εγώ σίγουρα πάντως μπορώ να πω ότι το τελευταίο πραγματικά το οποίο μας έχει σπάσει τα νεύρα στο Facebook είναι η προσκλήση για διάφορες σελίδες. Α, οκ, okay, εντάξει, ναι. Δεν το οποίο είναι προφανώς του Facebook, δεν είναι αυτό που κάνουν τις σελίδες, λέω εγώ. Δηλαδή δεν στέλνεται οπωσδήποτε, γιατί είναι τέτοια η αυξητική τάση των μηνυμάτων αυτών που δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι λογικό. Είναι το, άμα κάνεις το λάθος και δεχτείς φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι υπεύθυνοι οι social media για πολλές σελίδες. Όχι, ρε, εσύ, δεν μιλάω για αυτό, αλλά σότερα εκεί που είχες. Σου λέει ξαφνικά, κάνε ο τάδε φίλο σα, κάλεσε να κάνετε like στην τάδε εκδήλωση. Στην τάδε εκδήλωση. Ναι. Και εκεί γίνεται ένα παγκόσμιο. Όχι για σελίδα, άλλο οι εκδηλώσει είναι. Όχι, σου λέω και εκδήλωση και σελίδα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άμα κάνει like στη σελίδα, την έκατσε. Μετά παίρνει και όλες τις εκδηλώσεις μαζί τη. Ναι, εγώ, ναι, δεν κάνω like σε καμία, όμως συνεχίζω να ακολουθούν αυτό. Δηλαδή γίνονται πράγματα πλέον παράτη. Είσαι των χιλιάδων ακολούθων και φίλων, οπότε δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Συν είναι τα τρολ που παίρνεις ένα όνομα, δέχεις μάλλον ένα φίλο που μπορεί να λέγεται καθιστός βούβαλος, ναι. Λες, εντάξει, ένας φίλος Ινδιανόφιλος είναι, ναι. Δεν είναι όμως, καλύπτεται πίσω από αυτό το ψευδόνυμο και αρχίζεις και είτε σπαμάρει με τον ένα τρόπο, είτε στέλνει προσκλήσεις, είτε θα τον βρεις στα σχόλια, στα μάτια να κάνει χεράκια με λουλουδάκια. Τώρα σηκώνω χέρι και δείχνω, ναι, σε ραδιόφωνο είμαστε, τέλος πάντων, ναι. Αυτό. Ναι. Εσένα σε ενοχλεί. Δεν είναι, μάλλον για την ακρίβεια, δεν είναι κάτι τελείως καινούριο. Απλά όπως λες. Είναι. Κάνω διάφορες αλλαγούλες, οι οποίες είναι πολύ απροσανατολιστικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, η τελευταία, να σου πω χρονικά, είναι ότι εκεί, ας πούμε, που ανεξόγω και είχα στο Messenger, ξέρω εγώ, ένα μήνυμα, δύο μηνύματα, άντε τρία στο τσακίρι κέφι, ανοίξω να και βλέπω 16. Τι λέω, παρά παιδιά. Oh, ναι. Τι είναι τα 16, και δεν είναι 16 στην πραγματικότητα, είναι από τη σελίδα της εκπομπής. Ξαφνικά περνάει αυτά τη σελίδα της εκπομπής.
και τα περνάει εκεί. Είναι, ας πούμε, ένα πράγμα πάρα πολύ εκνευριστικό. Παράλληλα, επίσης, αρχίζεις και βλέπεις διαφημίσεις μέσα στο Messenger, στο inbox σου. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Λες, συγγνώμη. Βλέπεις διαφημίσεις, σελίδες κανονικά. Οι προηγούμενες, δηλαδή, που υπήρχαν στο. Ναι, μπήκαν στο Messenger. Ναι, μπήκαν και στο Messenger, ναι. Και απλές λέξεις, κλειδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσεις σε μια συνομιλία στο Messenger. Σωστά. Θα περάσουν μετά σαν χορηγούμενοι. Σωστά. Στο... Ισχύει και αυτό. Ναι. Ισχύει και αυτό. Ναι. Γενικώς, εντάξει. Πώς το λένε. Χτίζεται ο φράχτης γύρω μας σιγά σιγά. Χτίζεται πια. Εντάξει, δεν με. Μπορεί και να μπαίνουν τα κάγκελα, να έχει χτιστεί ο φράχτης. Τώρα, και ναι, πλέον να είμαστε στα κάγκελα. Και ποτέ δεν είμαστε λίγο, ένα τσίκ, ας πούμε, και πιο αποψιασμένοι για αυτή τη φάση, αλλά πια μιλάμε για παράδοση, έτσι. Όχι παράδοση που έγινε λατρεία πάντω. Ναι, όχι, όχι, παράδοση ανεφόρων. Ναι. Μια παράδοση ανεφόρων. Ναι, κάποιοι πάντως, η αλήθεια είναι ότι δηλώνω ότι έχω κουραστεί, με έχει κουράσει φάση, ξέρω, φεύγω από το Facebook, θα πάω, ξέρω, στο Twitter, ξαναγυρίζω στο Facebook, είναι λίγο... Τι είναι, είναι η γκόμενα που μπορούμε να ξεπεράσουμε. Δεν ξέρω, είναι ο εθισμός του ότι έχασα την καθημερινότητά μου, τη συνήθεια, δεν ξέρω, μπορεί και να... Είναι, εντάξει, η συνήθεια ισχυρή είναι πάρα πολύ, είναι αλήθεια, είναι πάρα πολύ. Και το Twitter είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ παραμελημένο. Εξακολουθώ να το βρίσκω εξαιρετικό και απολαυστικό, πρέπει να σου πω. Σε ένα άλλο επίπεδο. Εντάξει, αν είσαι, πώς το λένε, του Facebook και δεν ήσουν εξίσου του Facebook και του Twitter, να σου το πω έτσι, και σώμα, θα δυσκολευτείς με το Twitter. Ναι, δεν θα σου προξενήσει την ίδια συγκίνηση, ας το πούμε. Ναι, επειδή εγώ το χρησιμοποιώ μόνο επαγγελματικά, δηλαδή για σελίδες, των μηντιακές σελίδες που χρησιμοποιώ, δεν το παρακολουθώ με τον τρόπο που το παρακολουθείς εσύ. Να. Δηλαδή συγκεκριμένους ανθρώπους. Παρακολουθώ συγκεκριμένες σελίδες ενημερωτικές, διάφορα. Το The Instagram είναι κατάντια μας. Καλά, το Instagram είναι κατάντια. Δηλαδή είναι εκπροσωπή τη κατάντια. Πολύ, πολύ πιο καθαρά από επίσης, οτιδήποτε άλλο. Επίσης, πολύ εθιστικό για όποιον κολλήσει, δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι στην κατηγορία αυτών που έχει κολλήσει, αλλά έχει συγκεκριμένους τρόπους για να κολλήσεις. Φαγητά κόλλη είναι οι δύο πολύ μεγάλοι κόσμοι του Instagram και... Παιδιά, οι νεότεροι δεν φεύγουν από το Facebook, έχουν φύγει και έχουν πάει στο Instagram ήδη, εννοείται. Νομίζω κάποια... Κάποιοι εφηβοί ξεκινάνε με Instagram. Ναι. Και δεν πάνε. Ναι, και μπορεί πάνε και να μην μπουν καν στο Facebook. Ή το έχουν στο χαβαλέ, μπορεί γιατί. Ή κατεβάζουν μόνο την εφαρμογή του Messenger γιατί αυτό τους βολεύει. Ναι, σωστό. Ναι, οπότε σου λέει Facebook γιατί να έχω, αφού έχω το Messenger. Και υπάρχουν και τύποι που στέλνουν, λέει, εγώ γράφω μόνο Messenger. Σου λέει, βρες με, κάνε με άντι στο Facebook. Όχι, εγώ εδώ στέλνω. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Δηλαδή είναι τύποι μόνο του Messenger. Μόνο Messenger, Ναι, είναι. Α, καλό αυτό το είχα σκεφτεί. Υπάρχουν, βέβαια. Ωραία υποκατηγορία είναι. Ναι. Η μόνο Instagram, εγώ για αυτούς ανησυχώ περισσότερα. Η μόνο Instagram νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Αν δεν είναι σεφ και μοντέλο, ναι. Όλοι οι άλλοι είναι ακόλουθοι ουσιαστικά το Instagram εκεί, έτσι δουλεύει. Ναι, και πώς να διδάξει. Ναι, κάποια στιγμή και μετά γίνεσαι παρουσιάζοντας influencer Instagram. Καλά, εντάξει, μετά αρχίζει να μπαίνουμε στην άλλη. Δηλαδή φτάνω κάποιους χιλιάδες. Πλέον αισθάνομαι καλά ότι είμαι. Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Okay. Καλά, στο Twitter δεν συζητάω. Βρίσκεις πολύ ωραία πράγματα. Αλλά και στο Facebook βρίσκεις πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια. Αν θες να διαβάζεις τώρα στο Instagram. Όποιος ψάχνει βρίσκει γενικά. Σε οποιοδήποτε. Σίγουρα. Μιλάμε τώρα για αυτά τα τρία μέσα. Και υπάρχουν κλειστές ομάδες που μπορεί να μην τις δεις ποτέ στο timeline. Στο Instagram μου διάζει το μυαλό σου πια. Το Instagram φεύγει έτσι. Ναι, αυτό λέω. Μου διάζει το μυαλό σου. Μου διάζει. Μα είναι φτιαγμένο το Instagram. Σαν εφαρμογή είναι φτιαγμένο για τα smartphone. Δεν είναι φτιαγμένο. Ναι. Σωστό. Αλλά το μου διάζει το μυαλό σου. Νομίζω ότι σταδιακά μπορεί να χάσει κάθε ενδιαφέρον για τις λέξεις. Και αυτό με την έννοια είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Ναι, αλλά θα βρει ενδιαφέρον για τα hashtags και. Ναι, για τα hashtags που δεν χρησιμοποιεί κανένας στην πραγματικότητα. Εκτός από αυτούς που τα γράφουν. Ναι, μπορεί να βρει τρεις γραμμές. Καλοκαίρι στην Σύρο και 12 γραμμές hashtag από κάτω. Ναι. Υπέροχα, φαγητό, παραλία, θάλασσα, ήλιο. Τα οποία hashtag, αν τι πατήσει, δεν οδηγούν πουθενά γιατί δεν υπάρχει τίποτα από πίσω.
Κάποια οδηγούν. Αν είναι δηλαδή ένα hashtag. Ναι, αν είναι... Αν γράψει Kim Kardashian θα οδηγήσει. Προφανώς. Ναι. Αλλά άμα γράψει τώρα. Αυτά που γράφει τώρα Lovely Sunday Morning, α πούμε. Γιατί δεν πρόκειται να πάρει πουθενά ποτέ. Να βρεθεί άλλο ένα. Ναι, το τρομερό ότι πράγμα που μπορούσαμε να το είσαι και ακόμα δεν το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι κάτι κάνουν. Ότι ναι, είναι ένα μαγικό πράγμα. Ότι όσο περισσότερα hashtag βάλω, τόσο καλύτερα το κάνει. Και τόσο περισσότερο ντόρο θα δημιουργήσω. Ότι θα ξεκινήσω και ένα trend που θα λέγεται μόνο. Είναι κωμικό αυτό. Ναι. Η Έλλη πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή βλέπει το ποτήρι που έχει φωτογραφίσει μισογεμάτο. Να ξεχυλίζει βασικά, όχι απλά να. Σωστό. Ναι. Σωστό. Καλά με το Snapchat. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ακολουθούμε και όλες τις μόδες. Δεν ακολουθούμε και όλες τις μόδες των Αμερικανών. Αυτό είναι που κρατάει κάποια λεπτά και φεύγει. Ναι. Στέλνεις κάτι. Ναι, και, ναι. Εντάξει, αυτό θα είναι ωραίο για άλλες φάσεις. Ναι. Και νομίζω υπάρχουν και άλλα για social media μόνο για γνωριμίες. Tinder. Ναι. Tinder έκπληξη που άμα είναι. 3-1. Καταπληκτικό. Σε άδειο τέρμα ήταν αυτό. Εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Ναι, μόνο μέσα. Το μόνο μέσα να σου πω μου ακούγεται το πιο λογικό από όλα. Ναι, στέλνει την dick pic του, τελειώνει ο άνθρωπος. Ναι. Θέλει, αρέσει, δεν σ' αρέσει, έφυγα. Και άμα έχεις και Snapchat, θέλεις dick pic και εξαφανίστηκε κιόλα αμέσως μετά. Ναι, δηλαδή, αν δεν έχει κρατήσει πριν screen. Σωστά, εντάξει. Εκεί, άμα στέλνει, ναι. Εκεί παίρνεις το ρίσκο σου. Τώρα που λες, γιατί είδα ένα. Έφυγα πολύ ωραίο σήμερα με μια τύπησα. Προφανώς είχε πάρει τόσες dick pic που μπούκωσε πια, δεν άντεχε. Και προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να το αντιμετωπίσει. Και βρήκε έναν καταπληκτικό τρόπο. Έστειλε τη δική τη. Όχι. Του έγραφε από κάτω, του έγραφε κάτω από την dick pic του τύπου, του έλεγε, του γράφει. Τι είναι αυτό, του λέει. Αυτό μοιάζει με αυτό τέλος πάντων μικρού παιδιού. Θα σε καταγγείλω για παιδοφιλία. Οπότε και τον προσβάλλει και τον πακτώνει με τη μία. Μάλιστα. Κατευθείαν. Εγώ περιμένα. 2-1. Okay. Ναι. Και τον τρομάξει κιόλα. Ναι. Ναι. Δεν παίζει. Κύριε, και κοπήκανε μαχαίρι. Κοπήκανε μαχαίρι επίση πολύ επικίνδυνο όταν πήγαν τα όργανα τα ναι. Σε λεπίδι. Τέλο πάντων, εντάξει. Ναι. Και η Dick Pics όμω, σε τι φάση δηλαδή. Η Dick Pics νομίζω και αυτή έκανε τον κύκλο τη. Αλλά δεν νομίζω να σταματάει. Γιατί σου λέει αυτό. Δηλαδή έχουμε. Το πρόσωπό μου και το κάτω πρόσωπό μου. Αυτό, έτσι. Δεν μπορώ να κάτσω να σου αναλύσω, θα σου πει τώρα όλη μου τη ζωή, να σε κάνω να με. Ένα, δύο, φύγαμε. Τόσο απλό δηλαδή. Και είναι και εύκολο, φαντάζομαι, η φωτογράφηση. Δεν είναι τόσο. Δεν θα φτιάξει σκιέ. Εντάξει, δεν το ξέρει αυτό, Βαγγέλη, επαγγελματίε. Καλά, τώρα εντάξει, δεν νομίζω να πάει στο ηλιοβασίλεμα. Όχι, δεν θα πάει στο ηλιοβασίλεμα. Αλλά κάποιο ο οποίο. Δεν έχει ενδεχομένως τα φυσικά και θέλει λίγο να δει. Μπορεί να έχει να μηχανεύεται τρόπους. Μπορεί να κάνει και contouring. Ποτέ δεν ξέρει τι θα κάνει ο άλλο για να κάνει γωνίες. Και... Okay. Αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Συγγνώμη, δεν σε διαφωνώ. Όχι. Εντάξει. Ωραία. Υπέροχα. Λοιπόν, τον Μπασκόνια Χίμκι ψιλοκαθάρισε. Τα κάτω του παίρνει Μπασκόνια το μάτς. Είναι 84-65. 6 λεπτά περίπου πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Και να τα λέμε όλα αυτά έτσι τώρα, διότι η ώρα πήγε 11. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Αμέσως με τα τραγουδάκια, ένα ακόμα έτσι τραγουδάκι κάπως ταιριαστό για τη μέρα. Και εδώ είμαστε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε Fight Club, δεύτερη ώρα, ενθουσιώδης υποδοχή. Πίστευτε. Βλέπω στο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Βεβαίως. Τροπή. Τροπή να γράφει αυτό, δεν πειράζει. Δεν τα έχετε συνηθίσει αυτά στο Sport FM, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και για τιμωρία. Για τιμωρία, τώρα θα σας πω εγώ. Αθλητικά. Θα δείτε τι θα πάθω. Σας πω εγώ τώρα. Τιμωρία. Λοιπόν, 8 παιδιά ο Μαραντόνα. Δεν ξέρω να διάβασες. Είχε 5 αναγνωρισμένα. Ναι. Α, αναγνώρισε 3 μαζεμένα. Ναι. Γιατί τα έχει στην κούβα αυτά. Τα 2 από την ίδια μητέρα. Α, οκ. Okay. Θυμίζω ότι ο Ντιέγκο. Όχι δίδυμα. Σε ξεχωριστές περίπου. Ναι. Okay. Θυμίζω ότι ο Ντιέγκο το 2000, σε μια πολύ κακή περίοδο της ζωής του και λίγο πριν το θάνατο, για μία ακόμη φορά, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, είχε πάει στην Κούβα και είχε μείνει εκεί για 4 χρόνια. Τέσσερα χρόνια, ναι. Άμα το. Εντάξει. Πες ότι. Τι ακάμε τώρα, 4 χρόνια. Ήταν και τα 4 χρόνια του θανατά, οπότε. Ναι. Λα, τι ακάμε. Μόνο θα μιλάμε με το Φιντέλ, θα πίνουμε ρούμι και θα καπνίζουμε πουρα. Α, κάνουμε καμιά βόλτα. Κάνουμε και. Πάμε μια παραλία.
τεκίλα. Ούτε άλλα τρία παιδάκια. Οχτώ παιδάκια ο Ντιέγκο. Ο οποίος θυμίζω ο Σονού που γίνεται παππούς για δεύτερη φορά, έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να έχει παράπονο από αυτά. Όχι, και άμα βάλεις 8 παιδάκια καλά να είναι, θα γίνει παππούς πολλές φορές ακόμα. Είχα δει, πρέπει να σου πω, σε ένα ντοκιμαντέρ, το γιο του τον πρώτο που δεν τον είχε αναγνωρίσει, να γίνει το πρώτο παιδί που έκανε, ο οποίος είναι τώρα, πιάνε, ξέρω εγώ, 35 ας πούμε. Αυτό, όχι αυτόν στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Α, αυτόν στην Απινάπολη. Ναι, ναι, okay, ναι. Που μοιάζει κιόλας, νομίζω. Του μοιάζει. Του ψιλομοιάζει. Του ψιλομοιάζει, ναι, αυτό που του μοιάζει περισσότερο από όλους. Ας το πούμε. Δηλαδή, όλοι βέβαια ξέρει μόνο τα κοριτσάκια, τα δύο, την Τζάλμα και την Τζανίνα. Αυτές είναι οι πιο γνωστές. Αλλά παιδιά είναι 8, δηλαδή ήταν 5 και τώρα είναι 8. Προσπαθώ να θυμηθώ την ταινία του. Ποια είναι, του Κουστορίτσα. Πήγε στο Κουστορίτσα. Εντάξει, εγώ θα έλεγα μια βιντεοτενία του Μουστάκα. Ναι, εντάξει, περίπου το ίδιο. Αντίστοιχο, που ταξίδευε, ξέρω, είχε πάει σε κανιβάλους, σε διάφορες, και ξαφνικά ήταν, ναι, παιδιά, έγινε πλούσιος, ναι, και όλες, αχ, πώς λέγονταν, όχι εισοδηματίας, έλα, ποια σειρά ήταν στα 80's, αμερικάνικη που παίζονταν στην Ελλάδα. Στην ΕΡΤ. Πολλές. Όχι τον Ντάλλας. Δυναστείας. Ο Δυναστείας. Έτσι λέγονταν. Είδες, κάνω. Υπήρχε ταινία με τον Στέλνο Στάκ που λέγονταν ο Δυναστείας. Και έκανε αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν στα όρια του να είναι κινηματογραφική βιντεοτενία. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω κινηματογραφική. Μα συστάρα Γιάννης Καρατζόπουλος. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Ο Δυναστείας, ναι. Λοιπόν, μόλις τελείωσε τον Μπασκόνια Χίμκι, 104-86 είναι το τελικό σκορ. Πρώτο σκόρερ της Μπασκόνια ο Πουαριέ με 18 πόντους και 28 στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Βόκτημα με 16 πόντους και 31 στο σύστημα αξιολόγησης, η MVP των νικητών. Και από τη Χίμκι 19 πόντους είχε ο Τόμας, 18 ο Κρόκερ και 15 ο Σβέντ, ο οποίος, εντάξει, Σβέντ από του χρόνου πάλι νομίζω, και τώρα σιγά σιγά δεν. Οπότε, με λίγα λόγια, τώρα τι το λέμε αυτό, γιατί έγινε αυτό, σημαίνει ότι πλέον έχουμε τριπλή πια ισοβαθμία στην έκτη θέση, ότι πήγε και η Μπασκόνη στο 13-12 μαζί με την Αρμά και τον Ολυμπιακό. Άρα από την έκτη θέση και κάτω έχουμε με 13-12 αυτές τις τρεις ομάδες, και ακριβώς από πίσω τους, στην ένατη, τη δέκατη και την εντέκατη, Μακάμπι, Παναθηναϊκό και Μπάγερν, οι οποίοι είναι στο 12-13. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πανικός. Θα γίνει πανικός, πανικός, ναι. Ναι. Πάνε ουσιαστικά, δηλαδή αν βγάλουμε λίγο και την Μπαρτσελόνα από την εξίσωση, παρότι ιτήθηκε σήμερα και εύκολα, ότι βγάζω από την εξίσωση, δηλαδή είναι δύο νίκες μακριά, ναι, και για κάποιους τρεις νίκες μακριά, έτσι, για τους έχει στην ισοβαθμία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, ενώ ότι βγάζουμε και τη Ζαλγκύρη από κάτω, έτσι, που είναι στις 10 νίκες. Ναι. Πρακτικά, εντάξει, το λέμε πρακτικά, γιατί έχουμε 5 παιχνίδια έχουν μείνει. Πάμε. 6 ομάδες παλεύουν για 3 θέσεις. Αυτό γίνεται ουσιαστικά. Και είναι 2 ελληνικές. Και οι 2 από αυτές είναι ελληνικές. Και οι 2 από αυτές. Με τον Ολυμπιακό έχει καλύτερο πρόγραμμα. Με τον Ολυμπιακό έχει καλύτερο πρόγραμμα. Και σίγουρα με όλους και τους 6 να θέλουν να αποφύγουν την 8η θέση. Σίγουρα. Δηλαδή σίγουρα δεν θέλουν, κανείς δεν θέλει τη Φενέρ. Να πάει 3 φορές. Να προσπαθήσει μάλλον να κερδίσει 3 φορές τη Φενέρ. Νομίζω από τις ομάδες όπως βλέπουμε. Όλους αν τους δρόταγες θα λέγανε ότι okay, πρέπει να πέσεις με ένα από αυτούς τους τρεις. Ποιον προτιμάς, Τζέσκα νομίζω θα λέγανε. Ναι. Από τους τρεις. Ναι. Χωρίς συζήτηση. Με μειονέκτημα έδρας, έτσι. Οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, okay, οπότε 5 πολύ ενδιαφέρουσες τελευταίες αγωνιστικές. Λοιπόν, και ενώ διαβάζω και διάφορα δημοσιεύματα που μιλάνε για συμφωνία Juventus Pep Guardiola. Με δομήκρο στη μάλλον Μαρσέλο επίσης πηγαίνει στη Γιουβέντους. Γίνεται. Γιατί αυτό είναι, γιατί και η κυρά έχει βγει και το έχει ψηλοποιεί ουσιαστικά και γίνεται. Υπάρχει μια κινητικότητα, ναι, στην ιστορία αυτή. Θέλω να πω ότι ταυτοχρόνως ανοίγει τη μεγάλη ιστορία στην Αγγλία, διότι χθες ανακοίνωσε η UEFA ότι ανοίγει φάκελο ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής για να ελέγξει η παραβίαση του Financial Fair Play από τη Manchester City. Ωραία. Για κάποια χαρτιά που είχε βγάλει, τέλος πάντων, έγραφο που είχε βγάλει τον Σπίγκελ, από εκεί είχε ξεκινήσει η ιστορία. Σχετικά με τα χρήματα που δαπανάει η City.
Α, Κυπαρή είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Δεν το περιμένω. Εντάξει. Γενικώ νομίζω ότι κάθε σύλλογο θα μπορούσε να είναι δυσαρεστημένο απέναντι στην Παρή και τη Σίδερα, γιατί παιδιά, ότι εντάξει, είναι λίγο φωσφανάρι εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, η ιστορία όμω δεν είναι αυτή, γιατί αυτό το ψηλό ξέραμε. Η ιστορία είναι ότι σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, τουλάχιστον 12 από του 20 συλλόγου τη Premier League ετοιμάζουν επιστολή που θα στείλουν στην Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, διότι θέλουν να μάθουν επίσημα την αντίδρασή της για τις κατηγορίες για την κατεξακολούθηση παραβίαση του Φανάσα Φερπλή από τη City εκεί. Και μετά είναι πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή να συνασπίζονται ομάδες εναντίον μιας ομάδας, διότι έχουν, η εφημερίδα που καλύπτει έχουν κάνει ραντεβού μεταξύ τους, ότι έχουν μιλήσει, ότι έχουν φτιάξει ένα, ήδη ένα κείμενο, έχουν βάλει υπογραφές. Θα είναι κείμενο κοινό που θα έχει υπογραφή από 12. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Θυμίζω ότι και το 2014 την είχαν τσιμπήσει τη City για την ίδια ιστορία. Είχε δώσει περίπου 50 εκατομμύρια λίρες πρόστιμο και είχε και μια ψηλή απαγόρευση μεταγραφών, αν θυμάμαι καλά. Και λέω εγώ ότι ανοίγει σκοτ του αιώλου εδώ πέρα. Για τη City. Για τη City, ναι. Γενικά, εντάξει, ουσιαστικά βάζουν ανθρώπους να ψάξουν τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι υπεύθυνοι. Ναι. Είναι κάτι σαν εσωτερικές υποθέσεις, αλλά για το financial fair play. Μπράβο. Θα δούμε τι θα βγει. Μπορεί να χρειαστεί άνθρωποι να ελέγξουν τους ανθρώπους που έλεγξαν τους ανθρώπους. Πολύ ελληνικό, πολύ ελληνικό ακούγεται αυτό, αλλά ωραίο. Ναι. Ωραίο, ναι. Γίνεται. Εντάξει, ελληνικό τώρα μιλάμε. Ας μην το συζητήσουμε τώρα. Όχι, Να μην το συζητήσουμε. Έχει γίνει σε Ολυμπιακούς Αγώνες αντίστοιχο. Έχει γίνει στο ποδόσφαιρο, σε Ευρωπαϊκούς Συλλόγους. Γιατί να μην γίνει και στην Premier League, θα έλεγα εγώ. Θα γίνει ρεσί. Γιατί όποιος πάρα πολύ πλούσιος αισθάνεται ρηγμένος σε λεφτά, έχει θέμα. Όταν αισθάνεσαι ρηγμένος πολύ, θα αντιδράσεις. Αυτό γίνεται. Και αυτό θα γίνει και στην περίπτωσή μας. Εντάξει, ειδικά εδώ πέρα ξαναλέω που η κατάσταση είναι πασφανής. Έτσι. Δηλαδή το ότι έχουν γραμμένο το Φανέζα Fair Play η City και η Παρή είναι προφανές. Έχει αναδειχθεί και αποδειχθεί με περισσότερους από έναν τρόπο. Τρόπος, και δεν ξέρω τώρα μήπως και η ισοκίνηση με τον Γουαρδιόλα με κάποιο μαγικό τρόπο λίγο κολλά εδώ πέρα. Δεν ξέρω μήπως η City πηγαίνει. Την πάνε για χτύπημα μεγάλο. Το λες έτσι ότι πάει. Ναι, το λέω τώρα εγώ. Το λέω τώρα εγώ. Το σημειώνουμε εδώ, κρατάμε, βάζουμε ένα σελιδοδέκτη ότι εκείνη την ημέρα. Έτσι. Και όταν έρθει η ώρα τη δικαίωση. Θέλω να είσαι εκεί. Εκεί θα είμαι. Με σημαίακια. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα αφιερώματα τώρα στο που διάβασα σήμερα για την ημέρα τη γυναίκα και τι στατιστικέ και με τη θέση τη γυναίκα στην εργασία και όλα αυτά. Θέλω να σου πω ότι ενώ είχαμε ένα έτσι ψηλό αρνητικό ρεκόρ, γιατί είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε το περίφημο employment gap που λέμε στο χωριό μου, δηλαδή στις ηλικίες 20-64, υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση στο πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες είναι κατά 20% λιγότερες σε σχέση με τους άντρες. Και στη χώρα μας. Και είναι πιο κακοπληρωμένες, όχι απλά. Όχι λοιπόν. Όχι. Όχι λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Ενώ είδα αυτό. Ενώ λοιπόν είδα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, ο ΑΣΑ έβγαλε επίσημο πίνακα και η διαφορά ανάμεσα στις απολαβές των δύο φίλων στην Ελλάδα είναι από τις μικρότερες στον πλανήτη. Το οποίο μου φαίνεται τρομερό. Για full time job ή για. Δεν ξέρω τώρα. Τι στοιχεία, ναι, γιατί δεν ξέρω. Ο ΑΣΑ το δείχνει 4,5%. Okay. Τη στιγμή ξέρω που στη Νότια Κορέα που είναι χειρότερο είναι 35%. Εντάξει, ναι. Και στην Ιαπωνία 25%. Στην Αμερική είναι 18%, να σου το πω διαφορετικά. Και στην Αγγλία 17%. Στη Γερμανία είναι 15,5%. Να σου πω κάποια 38 παραδείγματα. Okay. Και στην Ελλάδα λένε 4,5%. Ναι, δεν ξέρω πού ακριβώς. Υπάρχει βιομηχανία βαριά σε όλες αυτές τις χώρες, γι' αυτό μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο γκάπ, αλλά τόσο μικρό στην Ελλάδα δεν το περίμενα. Εντυπωσιακό, ρε. Ναι. Εντυπωσιακό. Βέβαια καλύπτεται από το άλλο στατιστικό ότι δεν έχουν. Μπράβο. Οπότε, ναι, εντάξει. Μπράβο. Οπότε έρχεται λίγο και ισιώνει. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι 11 και 20. Εσύ που είσαι και ήσουν τουλάχιστον και σχετικά τακτικός ο κρατής εκπομπής, ξέρεις ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη ώρα της Παρασκευής. Μάλιστα. Ξέρεις. Γνωρίζεις, όπως κάθεσαι αυτήν εδώ την καρέκλα, επομίζεται ένα ιερό καθήκον αυτή την ώρα. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή.
Έτσι, σώθηκε ο κόσμος να θωρακίσει. Κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Λοιπόν, οπότε να θυμίσουμε για τους πιο έτσι όψιμους ακροατές, κρύβουμε χαρτιά, κρύβουμε στυλό. Τα κρύβουμε όλα, κρύβουμε κινητά, δεν έχουμε τίποτα που μπορούμε να σημειώσουμε μπροστά μας. Τίποτα. Αν γίνεται να πιούμε και με. Ναι, για να μην θυμάστε. Ό,τι μας επηρεάζει, οτιδήποτε. Ναι. Αν σκεφτείτε μια παλιά σας αγάπη, κάτι, οτιδήποτε μπορεί να σας τραβήξει από το να θυμηθείτε αυτά που θα ακούσετε. Έτσι. Λοιπόν, διότι κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η περίφημη συζήτηση της Παρασκευής για την αγωνιστική που έρχεται. 24η αγωνιστική. Oh. Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα του κόσμου, θα έλεγα. Του κόσμου, ναι. Του γνωστού σύμπαντος, θα έλεγα εγώ. Μπράβο. Ναι. Καλά το λες. Ξεφύγουμε λίγο από τα στενά ώρα της γης. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Γεννημένος έτοιμος. Πάμε. Ναι. Σάββατο, αύριο δηλαδή. 9 Μαρτίου, 4 η ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ, η Ξάνθη υποδέχεται τον Αστέρα της Τρυπόλεως. Ξεκινάω με μυστήριο παιχνίδι. Ναι. Χωρίς γκολ. 0-0. Μέδα, ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Συντάσσομαι. Μέδεν. Θα βάλω απλώς ένα μικρό αστερίσκο. Δεν θα κάνω διπλή πρόβληση. Θα βάλω ένα απλό αστερίσκο. Είμαι στο μέδεν. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο ξεκολλήσει από εκεί, θα σου πω θα πάει στο μέδεν 1. Α. Στο λέω. Πας για. Ναι. Εντάξει. Αλλά μέδεν κατά βάση. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Σάββατο 7:30 ζωντανά από το Nova Sports 1 στο Ολυμπιακό Στάδιο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Άσος. Άσος και εγώ άσος. Και δεν θα πω εύκολος, αλλά άσος. Εύκολος, ναι, τι σημασία έχει. Εδώ λέμε να ξεχάσουμε αυτά, θα τους πούμε και για over, όχι. Άσος, τελείωσε. Καθαρός, βρώμικος, ό,τι θες. Άσος είναι. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα. Ναι, πάμε. Κυριακή, 10 Μαρτίου, 3 ώρα το μεσημέρι, ζωντανά από το Nova Sports 1 στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Την έδρα, να πω, η Ρίστο Επαρόδο που πρότεινε η ΑΕΛ στην Εθνική να την πάρει για έδρα, αφού δεν τη θέλει την Εθνική κανένας, είπε ΑΕΛ, όχι, ελάτε σε εμάς. Δεν ξέρω και εγώ έχουν πάρει θέματα αεροδρόμια, γιατί με τα αεροδρόμια είναι τα θέματα και που έχουμε να έχει αεροδρόμιο διεθνές κοντά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε μια προσφορά. Είναι από εκεί που ξέρει, έβγαινε ο καθένας και έλεγε, μπορούσε να βγει, ξέρεις, ο Θεόφιλος 4, ας πούμε, από τους νέους επιβάτες και να πει: εγώ δεν θέλω την Εθνική. Εδώ. Στην Τούμπα, ναι. Τέλος. Και να έβγαινε και ο. Πώς το λένε, και ο Κώστας, ξέρω εγώ, 4 από το Ηράκλειο και να έλεγε: ούτε εγώ θέλω την Εθνική. Εδώ που γίνανε αυτά τα δύο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν δίνει το Καραϊσκάκι. Είχε μείνει η Εθνική ξέμπαρκη. Λέει: θα πάμε ΑΚΑ. Δεν θέλουμε ΑΚΑ. Θα πάμε ΑΚΑ. Η Εθνική ξέμπαρκη, όχι μόνο. Ναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, Κυριακή 3 ώρα στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, η ΑΕΛ υποδέχεται τον πρωταθλητή στην καρδιά μας δευτέρου γύρου, Λεβαδιακό. Ναι. Εκείνη την ώρα θα ασχολούνται ο κόσμος με τα καρναβάλια, νομίζω, Κυριακή 3 ώρα. Τα βλέμματα θα είναι σε Πάτρα, Ρέθυμνο, Ξάνθη. Ναι. Ναι, και Μοσχάτο, ξέρω εγώ τι άλλο έχουμε. Οπότε δεν θα ασχοληθεί κανείς και εγώ θα πω έναν άσο και. Άσο, Ναι. Λόγω καρναβαλιού. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν δύο καρναβάλια. Καταλαβαίνεις, λέει. Άσο, λες, Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καλά, δεν. Δεν νομίζω. Το πάρεις και. 1-1. Α, ισοπαλία με σκορ. 1-1. Με γκολ. 1-1 και το άγχος συνεχίζεται για όλους. Οκ. Okay. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Κυριακή 4 ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ στο Γεώργιος Καμάρας. Ο Απόλλων υποδέχεται. Άσος. Θα πεις με τον Όφινε, γιατί όχι. Γιατί είναι η μόνη ευκαιρία. Όντως είναι η μόνη ευκαιρία. Όφι, θυμίζω, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, νομίζω. Να φύγει το. Έχει κερδίσει. Ποιος? Όφι, εκτός έδρας. Όχι. Αυτό είναι. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Δεν υπάρχει άλλη. Ακόμα και ο Απόλλωνας έχει κερδίσει εκτός έδρας. Όφι δεν έχει κερδίσει. Έχει πάρει 4 βαθμούς όλους 11 παιχνίδια. Από την άλλη, είναι αλήθεια
ότι και για τον Όφη είναι μαρκαρισμένο αυτό το μάτς διπλό, γιατί αν δεν είναι και αυτό το μάτς διπλό, το παίρνουμε απόφαση σιγά σιγά. Βέβαια, ο Όφη ούτως ή άλλως έχει και τα άλλα θέματα. Ναι, τώρα λέμε βαθμολογικά μόνο. Καθαρά. Ναι, λέμε καθαρά βαθμολογικά. Καθαρά αγωνιστικά, εσύ πέρα από το ότι ρε παιδί μου υποστηρίζει τον Απόλλωνα και τα λοιπά, θα το έλεγε άσο το μάτς. Δεν υπάρχει άλλη. Είναι παιχνίδι κλειδί. Δηλαδή είναι για να πάρει άσο. Δεν υπάρχει άλλο. Να. Θέλει, δεν θέλει. Δηλαδή έκανε την προσπάθειά του με τον Ολυμπιακό. Ναι, οκ, είναι παιχνίδι κλειδί. Και θέλει να πάρει. Το ότι θέλει να πάρει άσο δεν σημαίνει ότι θα πάρει άσο, βέβαια. Εγώ είμαι με το θέλω και όχι με τον μπορώ. Α, οκ. Οπότε εδώ συναισθηματικά θα πρέπει να βγει. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να βάλω. Είναι ραδιόφωνο, δεν μπορώ να έρθω με κασκόλ και ελαφρά ταξιαρχία, αλλά λέμε αυτό άσο και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Εγώ λέω χ. Πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Okay. Θα το θυμάμαι και αυτό, Να το θυμάσαι και αυτό. Λοιπόν, Κυριακή 5 και 4 ζωντανά από τον Nova Sports 2 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι αυτή την αγωνιστική παίζουν οι 6 πρώτοι μεταξύ τους. Πάω Κατρόμητος, πάω Κατρόμητος. Πάω Κατρόμητος. Εντάξει, δεν ξέρω, θα παίξουν κανονικά. Κουλούρισμα θα παίξει. Γι' αυτό λίγο κοτίστηκα. Εγώ κάνω το συνολικό. Νομίζω άσος. Εντάξει. Τελειώνουμε. Άσος, Άσος και με γκολ, δηλαδή 3-1. Είναι μαγικά. Άσος. Άσος. Ναι. Συμφωνώ και εγώ στον άσο. Κυριακή 7 η ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ στη Λαμία, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΣ σε ένα πολύ κρίσιμο για τον ΠΑΣ παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχει, υπάρχει λόγος καν να πας Κυριακή μεσημέρι στη Λαμία να παίξεις όποιος κοινάς. Οπότε ένα χ. Ναι. Και δεν ξέρω καν αν κάνει τον ΠΑΣ στο χ, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει ο ΠΑΣ. Ο ΠΑΣ σε 11 παιχνίδια εκτός έδρας έχει μία νίκη και 10 ήττες. Είναι. Ωραία. Άρα δεν έχει ισοπαλία. Ναι. Ο ΠΑΣ μαζί με τον Απόλλωνα είναι χειρότερες ομάδες εκτός έδρας φέτος. Να έρθει ένα χ. Η Λαμία, okay, δεν κυνηγάει κάτι, κυνηγάει να συνεχίσει την καλή τη φόρμα. Αυτό. Άλλο, ναι. Okay. Ο ΠΑΣ καίγεται. Ο ΠΑΣ δεν μπορεί. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣ. Ότι δεν μπορεί, μάνα μου, πας. Ίσως να μπορέσει εδώ, λες. Εγώ λέω όχι, αν με ρωτήσεις. Εγώ σου είπα βαριά ένα χ. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ δεν βλέπω. Ούτε λυπάμαι, δηλαδή, ειλικρινά, δεν βλέπω ούτε χ. Δεν το βλέπω. Δύσκολη επιστροφή σου στα όμορφα Γιάννενα. Ναι, ενδεχομένως. Ναι, αλλά ναι. Δεν το βλέπω. Τι να κάνω, αρέσει, δεν το βλέπω. Εντάξει. Βλέπω δυστυχώς 1-0. Τι να κάνω. Δεν είναι. Πας είναι χάλια, χάλια μαύρα, αρέσει. Δεν στρώνει. Δεν στρώνει. Έχει το καλό κακό βέβαια στις τελευταίες αγωνιστικές, παίζει με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, αλλά δεν αλλάζει κάτι αυτό. Δεν το κάνεις. Άμα δεν μπορείς, ναι. Λοιπόν, Κυριακή 7:30, ζωντανά τον Όφος Πόρτς 1, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη. Εγώ εδώ είναι το που προβληματίζομαι πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Λόγω? Προβληματίζομαι. Είσαι πολύ καλό φεγγάρι ο Άρης. Ναι, είναι, αλλά είναι. Να βρούμε για διπλό, ας πούμε, και δεν φτάνω μέχρι εκεί. Όχι. Λέμε ότι τον δυσκολεύει για αλλά 80 ναι. λεπτά, ξέρω εγώ. Ο Άρης έχει κάνει και διάνεση μεταγραφές που έκανε από τις ελάχιστες φορές που ομάδα σε μεχημένες μεταγραφές. Δηλαδή, ο Λάρσον είναι τρομερός παίκτης. Έχει βγει πραγματικά καταπληκτικός. Νομίζω θα τον δυσκολέψει. Τώρα, αν θα τον δυσκολέψει τόσο ώστε να του πάρει χ, εκεί είμαι. Okay. Είμαι σε ένα κάτι τύπου 1-1 ή 2-1. Δεν ξέρω. Θα πω άσο όμω. Θα ακολουθήσω και εγώ το ένστικτό σου και θα πω δύσκολο άσο. Δύσκολο άσο. Δύσκολο άσο. Μου και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, τελευταίο παιχνίδι. Δευτέρα, 11 Μαρτίου, 7 η ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ. Ο Πανετολικός υποδέχεται στο Αγρίνιο τον Πανιόνιο. Καθαρά Δευτέρα. Στο Αγρίνιο είναι λίγο δύσκολο. Θα έχουν περάσει καναβάλια. Χιναράκι. Νομίζω ότι είναι βουλωμένο γράμμα και εγώ συμφωνώ εδώ μαζί σου. Πάντως περίεργη αγωνιστική γενικώς, πρέπει να πω. Δύσκολη. Ζόρικη αγωνιστική, να το πω έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Ευελπιστούμε ότι δεν σημειώσετε τίποτα από όλα αυτά. Εάν κάτι το θυμάστε, προσπαθήστε να το ξεχάσετε. Τώρα στα λεπτά που θα ακολουθήσουν, ακούστε με προσοχή το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που ακολουθεί, για παράδειγμα, και το τραγούδι που ακολουθεί για να τα ξεχάσετε όλα, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εντάξει.
Δεν πειράζει. Καλό να ασχολείσαι με τη μουσική, είτε ασχολείσαι θετικά ή αρνητικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν λίγο θεματικά τα τραγούδια τα σημερινά. Και όποιον τον πείραξε. Όποιον τον πείραξε. Κλείσουμε να τον πείραξε. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Υπάρχουν, είναι άτομα να πέσουν τα τρία τραγούδια και να αρέσουν σε όλους ή να μην αρέσουν σε όλους. Μα δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Οπότε ο καθένας κάνει το κομμάτι του όπως νομίζει. Λοιπόν, παρακαλώ, παίρνω μια βαθιά ανάσα και λέω τελικά πριν προχωρήσουμε. Και μια ωραία ιστορία θα πω μετά που τη βρήκα τώρα. Αλλά πρώτα τελικά. Λοιπόν, όσοι έχετε παίξει, τώρα παρακαλώ μαζί μου γρήγορα τα τελικά από 9 και κάτω. Αζαξίου Ερυθρό Αστέρα 0-0. Μπεζιέ Χαβρι 1-1. Λιόντα Σέρε Αντάντ 1-1. Νανσί Λοριάν 3-2. Μπορκ Περόνα Αβράνσχε 1-2. Κλερμόν Κρενόμπλ 1-1. Κονκαρνέου Στάντο Λιμπίξ Ολετέ 0-1. Ντεμπό Χέλμοντ Σπορ 3-0. Εφ Κέντχοφεν Σπάρτα Ρότερτα 0-0. Ωστ Βέντε 0-2. Ουτρέχτη Γκρόνιγκεν 0-0. Φόλενταμ Κοαχεντικλ 0-1. Ζαν Τάρκ Ντρανσί Σαμπλίο Ισέμ 3-0. Γιάνγκα Ετχόφεν Γιόνγκ Ουτρέχ 3-1. Μάστιχτ Αλμέρε Σίτι 1-1. Ναϊμέγεν Ρόντα 1-0. Ορλεάνα Ζαξιο 2-2. Παρίνι Ορ 0-0. Βάλβαϊ Καμπούρ 0-2. Ρόντε Ζαβέριον Παού 2-0. Τέλσταρ Ντόρντρεχτ 1-0. Μπρέστ Βαλανσιέν 2-5. Τουρ Βιλεφράνς Μποζολέ 0-1. Τρουάσα Τορού 1-0. Μπουλόν Ντουνκιέρου 0-1. Ντεπορτίβο Λάρα Έμελεκ 0-0. Βιλ Βίντερτουρ 1-0. Φόλκερκ Έιρ 2-0. Γιουβέντους Ουντινέζε 4-1. Βέρντερ Σάλκε 4-2. Σλάσκ Βρότσλαβ Γιαγκελόνια 2-0. Σε λίγο θα ακολουθήσω να σα πω και τον 10 παρατέρατο, γιατί έχουν ολοκληρωθεί κάποια, όχι όλα. Και στο μπασκετικό από τις 9 και μετά. Ρέμς Γκραβελέν 88-78. Αντίμπουργου 76-71. Μπαϊρόιτ Γκίσεν 95-70. Μπασκόνια Χίμκι, θυμίζω, 104-86. Και έχουμε και ένα τελικό. Ο Μάλαγα Άλμπα 81-101. Αυτά. Μου βγήκε μια πολύ ωραία ιστορία τώρα. Πρέπει να πω. Χθες βγάλε ένα δημοσίευμα το Σπορ 24. Ότι όταν ήταν ο κ. Τσακίρης πρόεδρος του Πανιωνίου, είχε πάει ο Φαμέλης για να δει κάποιον άλλο παίχτη στην Ιουγκοσλαβία. Έπαιζε, νομίζω, Ερυθρό Αστέρα. Έπαιζε και παίζει Ερυθρό Αστέρα Βοηβοντίνα και είχε δει τον Ντάντιτς τότε και είχε τρελαθεί. Λοιπόν, σήμερα μίλησε ο κ. Τσακίρης στο Σπορ 24 και είπε ότι ναι, τον είχε δει όντως. Το θέμα μας λέει ότι ζητούσαν αυτοί 1,5 εκατομμύριο αφενός τότε που ήταν 20 ετών. Γιατί αυτός δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα στον Πανιόνιο, οπότε. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ποτέ θέμα Ρεκόμπα Ετάντιτς, γιατί έτσι παρουσιάστηκε. Επειδή μου είχε πάρει τότε το Ρεκόμπα, είχε δώσει λεφτά για τον Στογιανόφ και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει και λεφτά για τον Ντάντιτς. Αλλά έτσι, ναι, δεν. Λοιπόν, αλλά είπε μια άλλη λοιπόν πολύ ωραία ιστορία, αφού διευκρίνησε αυτό. Λέει, το 2010 ταυτοχρόνως χώρισα και αποχώρησα τον Πανιόνιο. Οπότε λέει, έβγαινα έξω και τα λοιπά. Πήγαινα λοιπόν σε ένα μαγαζί που ήταν θαμώνα ένα Αιγύπτιο. Που λέγανε ότι έχει πάρα πολλά λεφτά, του δίνει πολλά λεφτά η οικογένειά του και ζούσε στην Αθήνα. Ήταν κάθε βράδυ στο μαγαζί. Κάποιο βράδυ λοιπόν έρχεται ένα στο μαγαζί και μου λέει: ο Αιγύπτιος θέλει να αγοράσει το κότερό σου. Και του λέω: το κότερό μου είναι επαγγελματικό, δεν το δίνω για πλάκα και αν το θέλει κάνει 20.000 ευρώ τη μέρα. Ο τύπος το παίρνει για μια εβδομάδα. Λέει: οκ, κανένα πρόβλημα. Και τον νοικιάζει για μια εβδομάδα. Λέει: όντως τον νοικιάζει, έδωσε τα χρήματα. Οκ, κτλ. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ένας άλλος και μου λέει ότι ο ίδιος τύπος, αυτός ο Αιγύπτιος, έχει ένα παικταρά και θέλει να τον φέρει στην Ελλάδα. Ότι και ο παίκτης αυτός δεν έχει ανάγκη από χρήματα, είναι πλούσιο εδώ πέρα, θέλει να φύγει, να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από αυτό της Αιγύπτου. Και του λέω, τι να κάνω, εγώ έχω φύγει τον Πανιόνιο, δεν θέλω να ξανασχοληθώ με την μπάλα, τι θα γίνει εδώ πέρα, θα κάνουμε τη μεταγραφή. Οπότε πάγωσε κάποιο εκεί το θέμα και, εν πάση περιπτώσει, πέρασε ο καιρός και ο κύριος Τσακίρης είπε ότι εγώ έκανα την έρευνά μου εκ των υστέρων και ήταν ο Σαλάχ. Κατάλαβε τι γίνεται. Βέβαια, ο Σαλάχ, τώρα μιλάμε το χειμώνα του 10, έτσι. Πριν από 8,5 χρόνια. Δηλαδή, ο Σαλάχ 17 στα 18. Ε? Σαφημένος, ναι. Όχι ο Σαλάχ τώρα. Εντάξει. Καλά, ναι, είναι οι αντίστοιχες ιστορίες με τον Ρονάλντο στην Καλαμάτα. Ναι. Αλλά να. Αλλά να όμως υπάρχει. Okay, ναι. Υπάρχει. Να μια ιστοριούλα. Να, ωραία ιστορία. Περιμένουμε τώρα το Σαλάχ να το επιβεβαιώσει την ιστορία του κ. Τσακίρη. Γιατί ο κ. Τσακίρης, πέρα από το να έρχεται να κάνει εκπομπές μαζί σας για το Φόρμουλα 1, δεν έχουμε την άλλη πλευρά. Σωστό, πρέπει να έχουμε και την άλλη πλευρά του λεπορτάζ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι ωραία μας λέτε εσείς, ή λιγότερο ωραία, εν πάση περιπτώσει. Και σήμερα μόνο το φόρουμ του Fight Club νομίζω μας παρακολουθεί.
Θέλουμε τρίλημα τώρα, τριλήματα για τη σχεδοφρενία. Τώρα σχεδοφρενήσω ότι όταν ήταν να ανοίξει το δρόμο, τον άνοιξε. Σαφενής, θυμίζω ένας από τους... παρακαταθήκη, ξέρω, 500, πόσα είναι. Πολλά, ναι, περίπου, πολλά. Ναι. Ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν και επέκτηναν τα τριλήματα ως ολίγη σε αυτήν εδώ τη εκπομπή. Κατά κάποιο τρόπο για όλους τους τριληματίες τους σημερινούς είναι σκίτσο ο μπαμπάς σας. Ο γονέας ένας σας, τέλος πάντων, δύο σας, ό,τι είναι. Ναι. Οπότε ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν και διάφορα έτσι προσωπικά μηνύματα αγάπης, όπως μωρή μπουρούχα μαζεύονται 500 μωρά στο προφίλ σου και σου κάνουν καρδούλο likes. Τι θα είπες, διάφορα τέτοια μηνύματα αγάπης. Αυτό είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα. Ίσως, εντάξει, ναι. Αυτό... έχω αφήσει κόσμο δηλαδή να στέλνει μηνύματα τέτοια. Τους είπα όμως όχι τέτοιες υπερβολές. Ναι, okay. Ναι. Αυτός δεν το απαγορεύει να καταθέτει την άποψή του. Φυσικά, η άποψή σου εκεί. Βεβαίως. Ο δε με ξέρει είναι αυτός, τον οποίο ευχαριστούμε και τον χαιρετίζουμε κιόλας γιατί είχαμε χρόνια να τον δούμε. Που έστω και τέτοιες τέλος πάντων συγκυρίες τον φέρνουν ξανά κοντά μας. Λοιπόν... συγκυρίες, 500 περίπου όπως είπε. Ναι. Ναι. Σκητσοφρενάκο λέει τι έγινε, λέει ο Ντίν, κέρδισε μίλα 2-3 παιχνίδια, ξεμητήσαμε. Βγαίνουμε και στο ραδιόφωνο. Μην ξεχάσει το τιμολόγιο στην επόμενη φάπο από τη μεγάλη κυρία. Τι λέει ο κύριο Ντίν αυτό. Ναι, φύγει από το φόρμα που είναι αυτό που δεν ξέρουν. Σπουδαίο. Ναι. Οκ, okay, δεν υπάρχει Fight Club χωρίς τον ψηλό. Μάλιστα, ακόμα και με guest τον ίδιο τον Παεζάνο. Ας ο Παεζάνο να ζει, άραγε. Θα είναι ένα άσχημο γκουγκλάρισμα άμα δεν ζει. Αν ζει, εντάξει. Ο Παεζάνο τώρα πρέπει να είναι πάνω από 70. Ας μην το γκουγκλάρουμε. Όχι, γιατί δεν στεναχωρηθούμε, λες. Δεν ξέρω, είναι κάτι. Ναι. Λες. Και να είναι, ξέρω εγώ, πριν 20 μέρες. Μια χαρά βλέπω, δεν βλέπω κάτι. Okay. Δεν βλέπω κάτι. Ωραία, μια χαρά. Εφόσον δεν έχει κλείσει το Wikipedia το 1900 τόσο. Ναι. Εφόσον δεν έχει κλείσει η παρένθεση, ωραία. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, θραυστομηχανική ίσον φαινόμενα θράψης. Γραμμική μηχανική των θράψεων, θεωρία Γκρίφιθ και κριτήριο αστοχίας. Η έννοια των συντελεστών έντασης τάσεων και μέθοδοι προσδιορισμού αυτών. Και τώρα χάσαμε και τους ανθρώπους του φόρουμ. Ναι. Αυτό το... χάσαμε και τους τελευταίους. Ο Άρη Χάν Σόλο αναρωτιέται. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι πάντα θα διαλέξουμε πιασάρικα μαθήματα για να βάλουμε εκείνα τα ιδιαίτερα αρχεία. Εγώ τα έχω σε βαρύτητα και κοσμολογία. Κοσμολογία εγώ θα άνοιγα. Γιατί ακούγεται Μερακλής ο φίλος, οπότε κοσμολογία θα έχει καλή συλλογή. Δεν το ψάχνα δηλαδή, κοσμολογία. Και να έχει μέσα πραγματική κοσμολογία, ξέρω. Να. Ένας φίλος που γράφει ως γλυκοτσούτσουνος, σε πάση περιπτώσει για κάποιο λόγο, λέει κάτι ενδιαφέρον. Λέει τελικά κάνει όντως κύκλους η ζωή. Αυτό που λέει για την ομαδική προβολή το τρένι, στο δημοτικό, κάναμε ομαδική προβολή στο φίλου που έφαγε για δουλειά η δική του και στάναμε και προσκλήσεις. Άλλη, ναι. Άλλη ομαδική άλλη. Προβολή εκεί, έτσι, άλλη φάση. Αλλά ναι, ισχύει. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης για την χρήσιμη πληροφορία της ημέρας που λέει ότι η ΑΕΚ δοκιμάζει το 2006 ανήμερα 15 Αύγουστο σε φιλικό στη Νίκαια τον ύψους 1,90 μαύρο αμυντικό χαφ Περλάσα. Έκανε τον Μπαμπούνσκι να μοιάζει Μαλντίνι. Αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο και δεν τον ξαναείδαμε. Για Μερακλείδες είναι αυτό. Σε ποια Νίκαια βέβαια δεν μας είπε από τις δύο. Είναι πολύ σημαντικό. Στατιστικούς λόγους. Το 5 Χάιν και στο Γεωργία, όχι, δεν είναι πιασμένο. Δικό σου. Για σας πρώτα. Τα νέο δυναστείας, οκ. Okay, ναι, το είπαμε. Απαντήθηκε πολλές φορές. Ναι, ο οποίος λέει αυτή ήταν ξάδερφος του Ταρζάν. Και ναι. Του έδινε ένα διαμάντι για κάθε χρόνο που έμενε εκεί να παίζουν τάβλη. Ναι. Την ταινία λεγόταν στην ταινία Καρικτόπουλος. Ναι, στο επίθετο ο ρόλος του, ναι. Και τώρα έχουν πιάσει η Ζουλού και παίζει και η. Η Νατάσα Γερασιμίδου. Ναι, η οποία ήθελε να το φάει, μετά ήταν. Έγινε μέλος της φυλής εκεί, ωραία. Τον έσωσε ο Ταρζάν, ήταν ξαδέρφια, τι ήταν. Ναι. Σενάρια της ζωής. Που αντιγράφει τέχνη. Ναι. Ο Μέτρος το είπε για Φούτσα, λέει πάντως, αν ο εγγονός του Μαραντόνα. Με πατέρα Αγκουέρο και λαδάκι από νονό Μέση δεν κάνει μεγάλη καριέρα στην μπάλα, θα σημαίνει ότι είναι απλώς τεμπέλης. Ναι. Ότι ας πούμε έκανε ο Ζόρντι Κρόιφ, ας πούμε. Ο Ζόρντι Κρόιφ πήρε κύπελο κυπελούχων. Εντάξει, πολλοί περάσανε από εκείνη την.
Εγώ θα έλεγα τι έκανε ο Καλούμ Μπεστ, για να σε πάω σε κάτι πιο. Εντάξει. Έκανε Μπεστ. Ή τι έκανε ο γιος του. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Να, σωστό. Σωστό. Με το επίθετό του. Σωστό. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Στο κλίμα της ημέρας, ή και όχι, πώς λέγεται η νεαρά σοβιετικής προελεύθερης που μοιράζει άκυρα? Νιέτο. Θα περνάει. Περνάει, φυσικά. Ε? Είναι επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο δεν το έχει περάσει, φυσικά. Μπορεί και στο δεύτερο. Πόσα επίπεδα υπάρχουν? Ανάλογα πόσο έχεις πιει. Ναι, δεν έχει. Ανάλογα πόσο σε φερλή έχεις δει, πόσο. Ναι. Πού γέρνει η πλάστιγκα. Αρχαία προσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ και θεωρία της κλαστικότητας του Σελίμ Σελτζούκ. Καρφώνονται με τέτοια ονόματα. Απορία. Είναι τυχαίο το Αποβλάτη Τεβες? Είναι τυχαίο που η Αλεξάνδρα Ενταντάριο άρχισε να διαφημίζει χαρτομάτιλα? Καθόλου τυχαίο. Και εγώ νομίζω. Σήμερα πόσο. Ειδικά. Θέλω να θυμίσω, μην το ξεχάσω, γιατί το διαβάσουμε σήμερα, δεν πρόκειται να το διαβάσουμε. Ο αγαπημένος μεταμεσονύχτος ρεπόρτερ της εκπομπής που μας στέλνει συχνά πυκνά έτσι διάφορα ωραία μενού. Α, ορίστε, το Παϊζάνιο είναι καλά και εσύ στην Κρήτη. Τον έχω φίλο στο Facebook. Μπράβο, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Λοιπόν, μας στέλνει διάφορα πιάτα που βρήκε σε ψάξιμο που είναι μόνο για καθαρά Δευτέρα προτάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα. Εδώ σημειώνουμε, λέω. Εδώ όσοι σβήσατε όλα αυτά. Ναι. Πάρτε χαρτί, μολύβι. Λοιπόν, έχουμε πικάντικοι γίγαντες με grapefruit. Ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο, θα έλεγα, για τη μέρα. Με το που μπει όμως το grapefruit, ξεχνάμε πικάντικα και τέτοια. Έχει τραβήξει όλη την ξυνήλα το grapefruit. Εγκρίνεις σημαίνει αυτό? Όχι, απλά μια διαπίστωση. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Πατζάρια και κάστανα με σάλτσα ταχίνι. Τώρα ήταν το ταχύνι. Ναι. Σε τελείωσα. Ναι. Όχι, ήταν για λογοπαίγνιο έχει φτιαχτεί, ναι. Αλλά δεν καλύτερα να το προσπεράσουμε. Πένες καπονάτα με γλυκόξινες μελιτζάνες. Συνεχίζουμε όμως. Πένες καπονάτα τώρα. Εγώ τι να σου κάνω. Εγώ το ρεπορτάζ μεταφέρω. Ναι. Για ξαναδιάβασε το. Πένες καπονάτα με γλυκόξινες μελιτζάνες. Πώς γίνεται οι μελιτζάνες να είναι γλυκόξινες? Με την κατάλληλη σάλτσα, φαντάζομαι. Μάλιστα. Είναι πικρή η μελιτζάνα. Δεν τρώγεται η μελιτζάνα όπως είναι, οπότε. Ναι. Άρα αυτό θέλω να πω. Ναι. Εφόσον είναι πικρή από τη φύση της, ναι. Πώς γίνεται να είναι γλυκόξινη αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, γλυκό πικρή, το καταλαβαίνω. Ναι, την ξεπικρίζει όλη νύχτα. Ναι. Αφήνοντάς τη, ξέρω, στο νερό. Ναι, δεν ξέρω, διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά, ναι. Κάνει μια σάλτσα γλυκόξινη. Δεν είναι. Μάλιστα. Okay. Σαλάτα μανιτάρια με γκραν μαρνιέ και δανδρολίβανο. Εντάξει, αυτό είναι. Τίποτα. Περνάει και σε ταβέρνα. Και κάποια από Άκη Πετρετζίκη συγκεκριμένα για καθαρά Δευτέρα. Νομίζω ότι είπε κάποια από Άκη Πετρετζίκη. Όχι. Okay. Μπάρες με ταχύνη και χουρμάδες, κολοκυθόσπορο και τσία. Ναι, συνέχισε. Παξιμάδια χαρουπιού. Ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπισκότα με κοινόα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Έχει πάθει κάποιο. Ναι. Σούπα φάβας. Σούπα μην τη φας. Ναι. Και κέικ με φασόλια. Κέικ με φασόλια. Δηλαδή λέει θα φτιάξουμε ένα κέικ και ανοίγει το ντουλάπι, βρίσκει αλεύρι, ζάχαρη, κακάο, σταφίδες, βρίσκει ό,τι υπάρχει και πέφτει το μάτι στα φασόλια. Μπράβο. Και λέει θα φτιάξουμε κέικ με φασόλια. Αυτό μάλιστα. Ακριβώς. Υπέροχος. Λοιπόν. Επιστρέφουμε στο κουμπόνι. Γιατί όλα τα τελικά των 10 παρατέταρτο πάμε, σημειώνεται όσοι έχετε παίξει. Bohemian Derry 1-1, Coventry Burton 1-2, Dundalk Waterford 4-0, Hibernian Rangers 1-1, Lincoln Yeovil 1-0, Norwich Swansea 1-0, St. Patrick's Shamrock Rovers 0-1, Tranmere Crew 1-0, Aberystwyth Carmarthen Town 3-2, Carnarvon Town Ballatown 1-0, Seven Druids Ladudno 2-2, Lanelli Town Cardiff Metropolitan 0-4, Athlone Town Shelbourne 0-2, Καμπιντέλη Longford 1-1, Galway Bray 0-1 και Limerick Drogheda 0-0. Και τελειώνει και κάποια ακόμα. Κάτσα εδώ και στο μπάσκετ που χρωστάγαμε 2. Πάμε να κλείσουμε το κουπόνι του μπάσκετ. Κλείνουμε το κουπόνι του μπάσκετ με Ανδόρα Βιλερμπάν τελικό 98-79 και Reykjavik Στραρνιάν για τους φίλους του Ισλανδικού Πρωταθλήματος μπάσκετ 88-87. Οπότε κλείσαμε το κουμπόνι του μπάσκετ. Θα δώσουμε ακόμα 3 τελικά στο ποδοσφαιρικό που έχουν αρχίσει στις 10.
Ενώ τα δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει 10.30 δεν θα τα προλάβουμε. Είναι το Τσάβες Ρίο Άβε, είναι 0-1 στο 60. Και το Αγιούτσο Εσκουέλα Μιουνισιπάλ. Έτσι. Πρωτάθλημα Περού είναι αυτό. 2-1 περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Περούπου. Ναι. Ναι, σωστά. Έχω κάτι μηνύματα εδώ, αλλά δεν είναι για σένα κανένα. Δηλαδή, κάθεσαι στην καρέκλα του γκουρού, αλλά. Ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, η καρέκλα δεν μεταφέρει κάποια ενέργεια. Ναι. Απλά κάθεσαι κάποιος. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν. Λόρδο Σύρων μας έχει στείλει ένα πόνημα το οποίο ο ίδιος το χαρακτηρίζει κάτω του μετρίου και για εσωτερική κατανάλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς σε ποιο τραγούδι πατάει. Εσύ που είσαι. Πού είναι, θα μπορέσει να με βοηθήσει. Θα δούμε, άμα. Λοιπόν, το διαβάζω. Τι παράξενος που είναι ο Φάμπρεγκας. Στην αρχή σαν Μυραλάς και στο τέλος σαν Μπασάς. Και εγώ μόνος τώρα στην Μπορντό με τον Γιάννη τον Καραμό και τον Φρανσουά τον Καμανό. Γιατί όλα αλλοιώσα και έχει φύγει πια μεριά. Χωρίς Ντρασένα, ναι, είμαι ένα τσιμποντά. Άλλη μια κούπα από Μάρτη χαμένη. Χωρίς Ντρασένα, ναι, είμαι μουνάφος μου και μέσα στο άγχος μου κλαίω και μένα. Χωρίς Ντρασένα, ναι, συφάκι μου, να ξέρεις θα λοθάνω. Χωρίς Ντρασένα, δερμιτζάκι μου, να ξέρεις πως θα βάλω το σακό. Ωραία, είναι το χωρίς εσένα, ναι. Χωρίς εσένα, ναι, είμαι ένα τίποτα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω είναι Vips, πώς λεγόντουσαν. Δεν είμαι και σίγουρος. Βεβαίως. Ναι. Βοήθησες. Ναι, Μωρή Στεφανάρα, ναι. Βοήθησε λίγο το η τελευταία του στίχη, είναι αλήθεια. Χωρίς ένα, λοιπόν, και έχω κι άλλο ένα. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε απλώς σαν quiz. Ναι. Γιατί ο Λόρδος Σύρωνας εδώ μου λέει σε ποιο τραγούδι κολλάει. Όχι, ναι, δεν θέλω να το πούμε. Δεν θα το πούμε, απλώς το διαβάσεις και θα μου πεις. Ο Ποτουρίδης και ο Παβιό, μπροστά τους και ο Καγκάβα, Απόλλων Σμύρνης έως την Πορντό και τη Φουενλαμπράδα. Ο Ιμπαγάσα με γυαλί σκέφτεται τη Λανούς του, βλέπει ο Θεός Κουλιμπαλί και σταματά ο Πλανούς του. Τα Σμυρναίκα αλμούνια, ποιο σου τα άμαθε, εντάξει. Καναλές και το Ρωσίδης, μήπως και ο Ντιέ, ο Πουτουρίδης και ο Παβιό βλέπουν διαλό πεσμένο, μα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν βλέπουνε το Μορένο. Εντάξει. Να βάλουμε τον Σινώνα με την κιθάρα, δεν γίνεται. Προδόθηκε αυτό, ήταν εύκολο. Αλλά η Vips ήταν ωραία, έτσι. Ναι. Ήτανε... Αλλά έπεσε σε περίπτωση. Γιατρέ του έρωτα, ναι, εσύ, σκιζοφρενή. Πώς θα ρίξω το Βαϊμάκι, λέει ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο. Να, ένα ωραίο θέμα για να το συζητήσουμε που δεν το έχουμε. Τώρα είναι η μόνη φορά που μπορούμε να το συζητήσουμε. Οπότε θέλω σοβαρή τοποθέτηση. Είναι αγόρι και ρωτάει πώς θα ρίξει το Βαϊμάκι. Είναι ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο. Είδαμε μια δυναμία του στο ύψος του, όπως είδες, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις δίπλα του και να πεις «Α, δίμετρο αγόρι, 2-10 σε κόβει». 2-10 σύνολο. 2-10 σύνολο, ναι. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα τον ρίξεις με inbox το Βαϊμάκι. Ναι. Μπορείς να τον ρίξεις όμως με Instagram τον Κώστα. Είναι από τους ακολούθους που είναι σταθερός και Instagramικός, ας πούμε, ναι, ακολουθός. Δηλαδή, ναι, κάνει δουλίτσα σε αυτό το social media. Επίσης, δεν ζητήθηκε η γνώμη μου, αλλά συνεισφέρω, ναι, στην κουβέντα. Λέω ότι μπορείς να του κινήσεις το ενδιαφέρον, όχι να τον ρίξεις ενδεχομένως, αλλά μπορείς να του κινήσεις το ενδιαφέρον με καλή, δυνατή και με επιχειρήματα κόντρα συνεχείας σε post του. Ναι, αλλά δεν θα καταλήξει ποτέ. Δεν το ξέρεις. Α, καλά, καταλήξει. Ναι, σωστό. Δεν το ξέρεις. Είναι άλλος που το χειριστείς. Σωστό, ναι. Μπορεί να κοντράρει και στο τέλος να παραδοθείς. Δεν ξέρεις πότε πώς καταλήγουν αυτά. Εμείς θέλουμε να παραδοθεί ο Κώστας, όχι να παραδοθεί. Ή να παραδοθεί. Αυτός έχει ήδη παραδοθεί για να προσπαθεί να τον. Ναι, σωστό. Ναι. Έχεις ένα δίκιο. Και σωστό. Ήδη ζητάει δηλαδή τρόπους να παραδοθεί ο Κώστας. Δηλαδή το παιδί είναι ήδη παραδομένο. Σωστό, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, όχι, που ζητάει. Μιλάμε για τον Κώστα. Ναι. Για έναν άνθρωπο που δίνει συμβουλές στο πώς να το πετύχει. Άρα έχει αντιστάσεις και χρόνια πήρα στο να αποφεύγει τέτοια. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Οπότε. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Είναι λίγο όχι δύσκολο. Ακατόρθωτο όμως. Δεν είπαμε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ναι.
σε καμία περίπτωση. Ποια κρύα στιχάκια με τον Παβιό? Ακούστε κανένα στιχάκι με τον Παβιό? Που ακούσατε στιχάκι με τον Παβιό? Είναι αυτό, άμα το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή θα το πεις. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Για να μην χαλάσουν, λέω, δε με ξέρεις, τα τσάκρα της καρέκλας του ψηλού μπουριού, παρακαλούμε ο Σκίτσος να πει τρεις φορές πούτσας. Εντάξει, ναι, τρεις φορές. Πούτσες, πούτσες, πούτσες. Αυτό έχει ηχογραφηθεί. Ναι. Και κλασικά θα ανέβει στα, αυτό, στο θέλουμε. Κατάλληλο. Αυτό. Και μία φορά να το έλεγε, δηλαδή. Και αν παιχτεί ανάποδα, ποιος ξέρει τι, μπορεί, τι πνεύματα μπορεί να. Έτσι. Λοιπόν, τελικά τον 10 για να κλείσουμε. Αθλέτικ Μπιλμπάο Ισπανιόλ 1-1. Φιν Χάρπ Κόρκ Σίτι 3-4. Και Περούτζια Βερόνα 1-2. Λοιπόν, τα πάμε όλα. Βαγγέλη, έχει περίπου 2,5 λεπτά. 3 λεπτά. Σχεδόν, εντάξει, έβγαλα την αποφώνηση. Εγώ έλεγα να κόψουμε, ναι, λίγο. Έβγαλα την αποφώνηση. Όχι. Okay. Όχι. Είναι αυτό που λέμε. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Ακούγεσαι. Μίλα σαν να μην υπάρχω. Και μίλα, αν θες, και σαν να μην υπάρχει αύριο. Πες αυτό που θες να πεις. Δεν έχω κάτι. Τελειώνει να πω. Ο κόσμος. 2,5 λεπτά. Τελειώνει ο κόσμος. Είσαι ο πρώτο-τελευταίος. Πώς το λένε, ο οποίος θα φύγει. Αν είμαι ο πρώτο-τελευταίος. Είσαι ο πρώτο-τελευταίος. Είναι πάντα ο Μιαούλης. Ναι. Άρα πρέπει να απευθυνθώ στο Μιαούλη. Όχι. Δεν με ακούει κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι έχουν. Δεν το έχω σκεφτεί, είναι η αλήθεια. Σαν πρώτο-τελευταίος. Με πιάνεις απροετοίμαστο, Γιάννη μου. Εντάξει, μην πεις κάτι για το τέλος του κόσμου. Πες κάτι για τον κόσμο. Τον τωρινό, τον υπαρκτό, τον σημερινό. Πες κάτι, πες κάτι για το Facebook. Δώσε οδηγίες για τα likes στο Facebook. Δώσε οδηγίες. Πες περισσότερα, ξέρω εγώ, sad faces θέλω. Θέλω πιο πολλές καρδούλες. Στηρίξτε τα λογοπαίγνια. Ναι, ναι, παιδιά. Κάντε subscribe. Δηλαδή, πες κάτι. Εκτός ότι θέλουμε να στηρίξετε τα λογοπαίγνια και να μας βγάλετε από αυτή τη μαύρη κατηγορία των χρηστών που κάνουν λογοπαίγνια. Αυτόν δεν τον ακολουθούμε. Ναι. Του κάνουμε unfollow. Θέλουμε να κάνετε reactions. Δεν θέλουμε like απλά. Mm-hmm. Τα like είναι για το 2019. Όπως κάνει αποκλειστικά μόνο like. Αυτός είναι ο τύπος που έχει κάνει μια συμφωνία με το διάβολο, σίγουρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα κάνω μόνο like, ό,τι και να γίνει. Ναι, ό,τι και να γίνει. Δεν πάει και από κάτω. Ο αγαπημένος μου είναι που κάνει like από πάνω και έρχεται από κάτω και κάνει 8 γραμμές χαχά. Δηλαδή είναι υπερενθουσιασμένος στο σχόλιο. Δηλαδή καταπληκτικό. Πεθαίνω. Δηλαδή σου δίνω την κόρη μου, το γιο μου, την περιουσία μου στην Κρήτη. Τα πάντα και από πάνω έχει κάνει ένα απλό like που λέει θα σε σφίξω από το δε. Ναι, αυτό είναι μια συμβουλή προς τους σχολιαστές και likers. Τίποτα άλλο. Το προφίλ του σκιτσοφρενούς, παιδιά, είναι Βαγγέλης Χαν Τζις, είπαμε, σε μελλοντικούς χαρακτήρες. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό το μήνυμα του Walter, το οποίο λέω ότι είναι μεγάλη αλήθεια. Το διαβάζω όσο έχει, μη ρωτήσετε τίποτα παραπέρα. 60 ώρες, πολλές χιλιάδες λυπημένα τετράγωνα κουτάκια ή χήμα μαγικά μπαλονάκια θα γυρνάνε θλιμμένα στη βάση τους. Αυτό. Μεγάλη αλήθεια όμως. Ναι, μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό. Ναι, ναι. Ψαχτεί λίγο, σκεφτεί, ονειρευτείτε το λίγο. Ακόμα και ο τρόπος γράφει το Walter, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. 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 Ονειρευτείτε το. Λοιπόν, αυτά. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ευχαριστούμε όσους από εσάς αντέξατε όλο αυτό το 2 ώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σκίτσο, τον Βαγγέλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθε εδώ. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Sport FM. Ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Εμείς, λόγω και καθαράς Δευτέρας, θα τα πούμε πλέον με το καλό. Με Κώστα την Τρίτη το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Καληνύχτα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο, μάλλον. Καλό τριήμερο, σε όλους σας. Καλά κουλούμε.